Ωραία. Καλώς ήρθατε στο πρώτο ελληνικό gaming podcast. Έχουμε εδώ τον... Δεν ξέρω αν το έχει κάνει, αλλά εγώ το κάνω πρώτη φορά εδώ πέρα όλοι μαζί που είμαστε. Μαζευτήκαμε και είναι μια ιδέα από το 2021 η οποία δεν έγινε ποτέ για διάφορους λόγους που έχουμε αναλύσει άπειρες φορές στο stream. Ευχαριστώ. Και έχουμε Alex Noella Gaming. Hello everyone. Και Γιούκαρος Σιν. Hello guys. Links στο title, links από κάτω για όσους το ανεβάζω στο YouTube. Καλώς ήρθατε. Έχουμε εδώ το checklist μας με το τι έχουμε να πούμε. Έχουμε βασικά πάρα πολλά να πούμε, είναι η αλήθεια. Δυστυχώς από το χθεσινό live στο Genshin, το 4,5, θα συζητήσουμε μόνο ένα πράγμα, γιατί τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Τίποτα άλλο δεν έχει σημασία εκτός από ένα πράγμα. Είναι τρομερό αυτό. Έχουμε να συζητήσουμε Wuthering Waves, έχουμε να συζητήσουμε κάποια άλλα πραγματάκια που θα δούμε. Γενικά αυτό το show δεν θα είναι μόνο για Gacha Games, θα συζητάμε και για άλλα games, okay? Έχουμε να συζητήσουμε Acheron κλπ. Στο Star Rail. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Ένα μικρό intro για εσάς, Alex Noella Gaming. Χαίρετε, είμαι ο Alex, είναι η Noella και είμαστε η Alex Noella Gaming. Παίζουμε Genshin εγώ από το release, η Noella λίγο αργότερα. HSR από το release και τώρα πρόσφατα την beta στο Wuthering Waves. Και είμαστε couple. That's why Alex and I. Apparently. Και πάμε και στο Γιούκαρο. Χρειάζεται introduction στο Γιούκαρο. Τι κάνουμε, guys, πώς είμαστε. Είμαι ο Γιούκης, aka Γιούκαρος, aka the best jungle EUNA, the best γενικά player in the fucking universe. Αυτά. Ναι, ο Γιούκαρος είναι το καλύτερο παιδί. Ο Γιούκαρος είναι το καλύτερο παιδί, αλλά παίζει LOL. Εντάξει, τι να κάνουμε. Συμβαίνουν αυτά. Δεν κάτι. Παίζουμε τώρα Genshin γιατί δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Παίζουμε Star Rails. Γενικά γκάτσα τραβάμε και πουλάρουμε, ας πούμε. Αυτά, ναι. Και παίζουμε και hardcore games, ό,τι θέλετε. Από Demon Souls, Dark Souls... Ό,τι υπάρχει στο PC βέβαια, γιατί οι κονσόλες λεφτά δεν υπάρχουν, οπότε ξέρεις PC. Καλά, δεν υπάρχει και λόγος να έχεις κονσόλα, κάτι με, είναι η αλήθεια. Πάντα προτιμούσα το PC. Και RPGs, έτσι, RPGs, Witcher και όλα αυτά. Cyberpunk τώρα γουστάρουμε πολύ φασούλα, γενικά ωραίο DLC. Insane. Ωραία. Λοιπόν, μπορείτε να βρείτε τα links για τα Twitch κανάλια στο title. Όχι, βασικά είναι από εκεί, από εδώ κάπου. Okay. Και με τι θέλετε να ξεκινήσουμε? Ό,τι θέλετε, ξέρω, ό,τι θέλετε. Ξεκινήσουμε με τον Genshin, μια και είναι και φρέσκο, οκ. Okay. Ναι, ας ξεκινήσουμε με Genshin. Ωραία, πολύ ωραία. Τέλεια, δώστε μου μισό λεπτό. Τα production value. Έτσι. Εδώ και fade, κοίτα. Λοιπόν, αυτό βέβαια θέλει ένα ζουμάκι. Oh god. I can't even watch it. Λοιπόν, τι μας δείξανε χθες στο live στο Genshin? Μας δείξανε την Τσιόρι. Τιρέλε. Μας δείξανε κάτι events, μας δείξαν μια μαλακία και καλά για new players που φτιάξανε, που είναι για τον Μπούτσο, και το πιο σημαντικό που μας δείξαν ήταν αυτό εδώ. Όπως είδατε, έκανα όλο το live sum up σε 5 δευτερόλεπτα. Ήταν τόσο καλό. Και μας δείχνουν τώρα αυτό εδώ. Ωραία. During version 4.5, a new type of event quiz, chronicled quiz, will become available. Here we've gathered together some questions that you might be curious about to better explain the rules of this new type of voice.
Και εδώ μας εξηγούν, ας πούμε, τι γίνεται με αυτό το banner. Λοιπόν, έχουν φωτογραφίες, έχουν φωτογραφίες. Όπως βλέπετε εδώ είναι ένα 5-star banner. Okay. Το οποίο έχει characters και weapons. Και θα πάμε τώρα στον Άλεξ να μας το εξηγήσει καλύτερα. Τι να πω, αυτό είναι ένα banner ειδικά σχεδιασμένο για το Yuki, επιτέλους να βγάλει τη C6 μόνα του. και κλείνει εκεί η όλη φάση. Είναι ένα banner το οποίο δεν είναι για, για μένα τουλάχιστον, για beginner players. Σίγουρα. Είναι για πιο... Γενικά δεν θα πρότεινα, θα σύστηνα σε κάποιον να πάει σε αυτό το banner, γιατί τα wishes και τα fates τα οποία χρησιμοποιήσουν είναι τα intertwined fates, τα οποία χρησιμοποιούμε στο character banner, στο event banner, every 20 days. Οπότε, save your precious Primo gems for the new characters that you like instead of old characters that we don't even use anymore. And they're not relevant. Ναι. Δεν είναι καθόλου σημαντική. Έτσι, βλέπουμε ένα pool χαρακτήρων που είναι 3-3. Τρία από event character και τρία από standard. Όπου, άμα κρατήσουν το ίδιο split, θα είναι λίγο περίεργο το πώς θα βγει μετά. Δεν ξέρω αν αντί για μόνα δούμε Child και αντί για Diluc δίνουμε καμιά γεμία στο μέλλον. Αλλά είναι και λίγο περίεργο γιατί έχουν αποφασίσει να βάλουν αυτούς τους χαρακτήρες. Και επίσης στο, στο Weapon Banner από κάτω, εγώ θα έλεγα ότι είναι τρομερά κακό γιατί έχεις ένα στατικά chances να βγάλεις αυτό το οποίο θέλεις. It's not necessary. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο το ότι θα βγάλεις επειδή έχεις πλήξει Claymore, θα βγάλεις ένα από τα άλλα Claymores. Δεν ήταν ξεκάθαρα το ότι θα βγάλεις το ίδιο type of weapon, οπότε η δική μου σκέψη είναι το ότι μπορεί να βγάλεις ένα από όλα τα weapons. Το οποίο το κάνει χειρότερο από το weapon banner που βλέπουμε every 20 days ή 20 μέρες ή μήνα. Σε αυτό θα ήθελα να συμπληρώσω γιατί το πίτι είναι στο 90 ακόμα και για τα weapon, για τα weapons, έτσι. Αχα, ακριβώς. Οπότε τι έχουμε. Έχουμε ένα καινούριο banner το οποίο χρησιμοποιεί intertwined fades, κοινώς rose balles ή primo gems. Δηλαδή, εάν κάποιος έχει μαζέψει 100 standard wishes, δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Okay. Να είμαστε ξεκάθαροι. Έχουμε εδώ ένα pool χαρακτήρων, το οποίο είναι παράξενο κατ' εμέ, και έχουμε και ένα fate system, το οποίο είναι στο 1. Δηλαδή, εάν έχεις διαλέξει, π.χ. τη Μόνα, που θα κάνει ο Yuki λογικά, αν και δεν νομίζω να είναι τόσο χαζός ώστε να χαλάσει η Primogem σε αυτό το banner. Ναι. Αν έχεις διαλέξει τη Μόνα και κάνει summons και σου έρθει π.χ. ένας Diluc, το επόμενο πεντάστερο που θα βγάλεις θα είναι η Μόνα. Okay. Το ίδιο ισχύει και για τα όπλα. Εάν δεν βγάλεις αυτό που θες με την πρώτη, το επόμενο που θα βγάλεις θα είναι αυτό που έχεις επιλέξει. Okay. Και για πες μας, Yuki, τη σκέψη σου για αυτό το banner. Αυτό το banner απλά είναι ένα banner το οποίο το βάλανε γιατί δεν έχουν σκεφτεί κάτι άλλο ή... Είναι τέρμα φίλερ, δεν υπάρχει κανένα νόημα να πάει κανείς για αυτό το banner. Ακόμα και νέος παίκτης, αν είσαι, χίλιες φορές καλύτερα να πας για το limited χαρακτήρα. Γιατί σίγουρα ο limited χαρακτήρα, οποιοδήποτε και να είναι, πες ότι η ώρα εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να την βάλουμε σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι κάπως θέλει δικό του team. Αλλά γενικά οι περισσότεροι χαρακτήρε σε limited είναι, κάνουν πάρα πολύ πολλούς χαρακτήρες από αυτό το συγκεκριμένο banner. Συν ότι μπορεί να του βγάλει for free με τα μπλεδάκια. Με τα μπλε wish στο standard banner ή να χάσεις το 50-50 αν είσαι άτυχος στο limited. Οπότε δεν υπάρχει κανένα νόημα να χαλάσεις ρόζουλες, μπάλες, αυτό το trash banner, το τέρμα trash banner. Ακριβώς, ακριβώς. Και κάτι που ανέφερε και ο Γκέγκαρ είναι ότι το fate point δεν μεταφέρεται από banner σε banner. Δεν ξέρω αν μεταφέρεται το πίτι από banner σε banner. Όχι, αυτό είναι κάτι. Δεν μεταφέρεται. Ούτε το πίτι μεταφέρεται. Να το γράφει πιο κάτω, γίνεται reset στο 0. Όταν έρθει καινούριο Chronicled Wish
Δηλαδή και είναι πιο πάνω με την ιστορία. Α, ναι. Your fate points will be set to 0. Ναι. Και ξεκινάς από την αρχή. Α, on the next chronicles... once the next chronicle wish begins, your accumulated wish count is carried over. Α, οκ. Okay. Άρα μόνο το fate δεν περνάει, όπως γίνεται και στο weapon banner, έτσι. Ναι. Το πίτι μένει. Το πίτι μένει, ναι. Οκ. Okay. Εντάξει. Α. Πάει και έρχεται. Ξέρεις πάει και έρχεται. Το θέμα με αυτό το καινούριο σύστημα, το ότι... Χαρακτήρες σαν τη Γιούλα, την Γκλή, οι οποίοι δεν είχαν δει Ρίραν, ξέρω, δεν και πόσο καιρό, θα δουν μέσα από αυτό το banner κάποια pulls. Αλλά απ' την άλλη, είναι ένα σύστημα το οποίο το έχουν δημιουργήσει προκειμένου να δημιουργήσουν ένα sync για τα Primogen, τα οποία έχει κάνει και μου λέει τον κόσμο. Γιατί μπορεί να κρατάνε ήδη για την Atlan. Ακριβώς, ναι. Ή για λεκίνο, π.χ. Ναι, για οτιδήποτε. Αλλά δεν σημαίνει ότι έχει value αυτό το banner έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Γιατί κανένα από αυτά τα units δεν είναι meta. Αν θεωρούμε ότι υπάρχει meta σε ένα single player game. Mm-hmm. Ναι, ισχύει. Δεν είναι τα πιο δυνατά units. Ειδικά η Eula, ας πούμε, που είναι physical DPS. Το physical είναι το πιο... παραμελημένο και πεταμένο element στο game αυτή τη στιγμή και με τεράστια διαφορά από τα υπόλοιπα κάτε με τουλάχιστον με τα physical reactions δεν πρόκειται να γίνει δυνατό ποτέ. Ναι, θα μπορούσαν να κάνουν κάτι με τα physical reactions, why not, ναι. Π.χ. όταν βαράς κάτι που έχει π.χ. pyro πάνω ένα mob, να γίνεται κάτι με το physical, whatever. Για μένα ότι ακόμα και με τα reactions να μην κάνουν κάτι, θα μπορούσαν να δώσουν τύπου ένα καλύτερο gameplay. Δηλαδή, ας πούμε, έχεις το physical, θα μπορούσες, ξέρω εγώ, να κάνεις τύπου counters, τα οποία το μόνο counter το οποίο έχουμε δει είναι στην Bido, όπου θα μπορούσε να γίνει κάτι, δηλαδή να κάνεις καλύτερο διαφορετικό gameplay εκεί, έτσι ώστε να το κάνεις πιο relevant, αλλά ούτε αυτό έχουν κάνει, so είναι essentially λίγο πεθαμένο το... Και μόνο αυτό, στο Genshin υπάρχει power creep, έτσι, δηλαδή όταν βγάζεις Chiori που είναι Albedo 2.0 και μετά βγάζεις Nouvellet, το οποίο είναι το καλύτερο unit που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο game, ποιος ο λόγος θα πας για ένα οποιοδήποτε old DPS character, Tilly, Yula, ακόμα και ο Diluc τώρα με την Cloud Retainer που είναι viable σαν Plants, Dragon Strike, Diluc. Ακριβώς, είμαι δεν πάρα πολύ fan playstyle, έτσι. Ναι, οκ, okay, δεν λέω το τίποτα. Απλά θα βγει μετά Αρλεκίνο. Δεν θα είναι καλύτερο. Δεν θα είναι άμα κάνουν power creep τόσο έντονα, όπως έχουμε δει με το Nivellet, τα καινούργια units δεν θα είναι καλύτερα από τα old. Άρα γιατί και να βάζει ένα τέτοιο banner. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Νοβιλέ δηλαδή σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο Hydro DPS είναι επί 10. Νάβια σε σχέση με τον Νίτο είναι επί 3. Θα έλεγα εγώ. Γιατί προσωπικά έχω σε ένα Νίτο με το όπλο του. Αλλά είναι καλύτερη, όπως και να το κάνεις. Και πιο εύκολη στο να βγάλει τον damage που θες. Κάτε με τουλάχιστον. Να πατάς ένα κουμπάκι. Okay. Safe, πάρα πολλά νησί έχει να βγει γάμσετ. Απλά προσωπικά, όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι, θεωρώ το playstyle του Ito πολύ πιο satisfying. Όπως και του Diluc και του Sino. Αυτό. Προσωπικά... Θα ήθελα κάτι τελείως διαφορετικό εδώ πέρα. Αλλά θα σας το πω μετά. Να μας πει πρώτα ο Yuki τι θα περίμενε από ένα τέτοιο banner καινούριο. Τι εννοεί θα περίμενε από αυτό το banner, έτσι πως το έχουν κάνει. Όχι, όχι. Τι θα περίμενες από ένα καινούριο banner στο Genshin. Το οποίο θα έχει. Ένα καινούριο banner. Θα έχει μια τέτοια μορφή, αλλά δεν θα δούλευε όπως δουλεύει αυτό. Γιατί ξεκάθαρα συμφωνούμε όλοι, πιστεύω ότι οι λειτουργίες του καινούριου αυτού banner είναι. Χάλια. Είναι super premium.
Έτσι, μπορούμε να το πούμε. Για να φτιάξουν ένα καινούριο banner ώστε να έχει ένα τρόπο value στο game και για τους καινούριους παίχτες και για τους παλιούς παίχτες, mm-hmm. θα έπρεπε να αρχίσουν ειδικά για weapons, όπως έχει κάνει και το Wuthering Waves, ένα guarantee 100% weapon banner. Για παλιά weapons, τα οποία μπορεί να μην είναι στο meta, αλλά είναι ενίσχυση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πάρα πολλές καταστάσεις. Για παράδειγμα, το πιο έτσι που μου έρχεται απλό παράδειγμα, το Lost Prayer, π.χ. που μπορεί να το φορέσει, που μπορεί να το φορέσουν πάρα πολλά Catalyst DPS, ξέρω, ή οποιοδήποτε Catalyst χαρακτήρας. Είναι καλούτσικο weapon, ξέρω. Εγώ κάνω random zoom εδώ σε ένα συγκεκριμένο όπλο, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί κάνω εδώ σε αυτό το όπλο. Αλλά δεν θέλει να με ακολουθήσει εδώ το φανταστικό Opera GX. Για πέταμα είναι, για το Butcher Browser. Συνεχίζουμε. Προφανώς η Μιχόγιο δεν θέλει να φτιάξει κάτι ή να κάνει κάτι άλλο με τα banners της. Το να έχει σπίτι σε ένα gacha game γενικά, ειδικά στις σύγχρονες μέρες μας, θεωρώ ότι είναι standard πλέον. Δεν μπορείς να παίξεις κάποιο gacha game που να μην έχει πλέον σπίτι. Είναι πολύ δύσκολο και δεν αξίζει βασικά τον κόπο να ασχοληθείς και πολύ άμα δεν έχεις κάποιο σπίτι. Αυτό το πέτυχε η Μιχόγιο στο Genshin το 2020. Δεν έχει σκεφτεί τίποτα για να το βελτιώσει γενικά το game της, και δεν χρειάζεται από τους αριθμούς που βλέπουμε, από τα λεφτά που βγάζει κάθε μήνα, γιατί βγάζει. Είναι το πρώτο gacha game γενικά, ακόμα δηλαδή και με το release του Star Rail και τα λοιπά, πάλι βλέπουμε ότι βγάζει λεφτά το Genshin. Εντάξει, να σε διακόψω για πολύ λίγο όμως, το Star Rail βγήκε πέρσι Απρίλιο, Δηλαδή είχε χάσει ένα full τρίμηνο, ένα full quarter από το 23. Οπότε ουσιαστικά το 24 θα μπορέσουμε να κάνουμε κανονική σύγκριση. Συνέχισε. Εγώ απλά σύγκρινα τι έβγαζε κάθε μήνα που βλέπουμε. Okay, ναι. Από Android και iOS, ξέρω εγώ. Και βγάζει πολλά λεφτά. Σε σύγκριση και με τα άλλα gacha games, έτσι, άμα συγκρίνεις και το Dokkan και το Black Clover και οποιοδήποτε άλλο, τα Fate, οποιοδήποτε άλλο gacha game, η Μιχόγιο έχει βρει την συνταγή της επιτυχίας και σίγουρα δεν θέλει να κάνει αλλαγές σε αυτό. Αυτό το banner που έβαλε είναι καθαρά για Wells, για πολύ συγκεκριμένα πράγματα, και είναι ένα banner το οποίο καλώς να υπάρχει, δεν μας νοιάζει, δεν ενδιαφέρει το 90%, το 95% που παίζουν αυτό το παιχνίδι, δεν τον ενδιαφέρει αυτό το banner. Οπότε, okay, αυτό. Εγώ να πω ότι για αυτό, για το Chronicle Wish, θα περίμενα, για να είμαι ειλικρινή, θα περίμενα να είναι οι Archons μέσα. Γιατί οι Archons είναι συνήθως καταλυτικοί στο να κάνεις κάποια reactions, στο να δημιουργήσεις teams. Οπότε θα περίμενα να είναι οι Archons, όπου είναι πάρα πολύ σημαντικοί και βοηθούν πάρα πολύ στο να δημιουργήσεις teams, και είναι και το lore στη μέση, έτσι. Επίσης, το weapon banner, εγώ θα έβαζα και κάποια weapons τα οποία δεν θα ήταν, ξέρω, 5-star weapons, θα ήταν και 4-star weapons, τα οποία θα ήταν σε events και δεν μπορούν πλέον οι players να τα πάρουν. Οπότε θα ήταν πάρα πολύ, πώς το πω, θα ήταν πολύ χρήσιμο για κάποιους players οι οποίοι ξεκίνησαν τώρα να πάρουν κάποια weapons όπου δεν είχαν ευκαιρία να πάρουν πριν. Και να μην απαραίτητο να θέλεις κάποια 5-star, μπορεί να θέλεις και κάποια 4-star. Οπότε νομίζω ότι θα μπορούσα να κάνω και κάτι τέτοιο. Γιατί τώρα it's just too much. Είναι λίγο overwhelming η όλη φάση με τα weapons. Είναι πάρα πολλά για μένα. Ισχύει. Θέλω να πω και κάτι τελευταίο. Το γεγονός ότι όλο το value το οποίο μπορεί κάποιος να δει σε αυτό το banner είναι artificial. Αν νόμιστε ότι για τα weapons, το Hunter's Path και το Beacon είναι τα πιο σημαντικά weapons, γιατί δεν μπορείς να βρεις από κάπου αλλού. Και ίσως και το Punch, γιατί είναι και αυτό limited. Ναι, και δεν έχεις συχνά rerun στη Yule. Και απ' την άλλη, δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα κάθεται αυτό το banner. Και πόσο συχνά θα εμφανίζεται. Οπότε δημιουργούν ένα scarcity το οποίο είναι εντελώς artificial και δεν χρειάζεται, γιατί το value, actual value, δεν υπάρχει. Δηλαδή μπορείς να παίξεις τα Inari χωρίς Thunder Spath.
Ναι. Μπορείς να παίξεις Γιούλα ή Δία χωρίς τα signature Claymore. Mm-hmm. Και on top of that, Genshin πραγματικά could never go with what Wuthering Waves έχει κάνει implement. Καλά, ναι. Δηλαδή το PT στο 50-50 δεν υπάρχει καν λόγος να υπάρχει από τη στιγμή που βγάζεις ένα τέτοιο banner το οποίο είναι premium. Mm-hmm. Απλά θέλουν να μιλικάρουν πραγματικά και να δημιουργήσουν ένα sync για τα Primogems. Λοιπόν, με λίγα λόγια μακριά, guys. Ακριβώς. Αλλά ποια είναι η δική μου άποψη? Η άποψή μου είναι ότι αυτό είναι ένα, όπως είπε σωστά ο Άλεξ, premium banner, το οποίο έχει στόχο whales που έχουν ξεκινήσει πιο μετά να παίζουν αυτό το game. Mm. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω αυτό. Επίσης, αυτό με τα όπλα που μου βάζεις full όπλα του standard banner, για μένα είναι ό,τι χειρότερο έχει γίνει ever. Επίσης, θα συμπληρώσω σε αυτό που είπες εγώ μετά. Α, πες. Επίσης, εικάζω ότι αυτό θα κρατάει για όλο το patch, το banner. Οκ. Okay. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και πιστεύω το βασίσαν αυτό στην περσινή περίοδο, πέρσι δεν ήταν η πρόπερση, που είχε κάτσει ένα μήνα το banner της Αγιάκα. Πιστεύω πήραν data από εκεί και θέλησαν να φτιάξουν ένα banner που θα κάθεται για όλο το patch 42 μέρες. Okay, γιατί το Αγιάκα banner πραγματικά ήταν ό,τι καλύτερο. Mm. Ήταν banner που πόσο έκατσε? Έκατσε 40+ μέρες. 40+ μέρες. Ναι. Ήταν ό,τι καλύτερο, γιατί σου είχε ένα character, έτυχε έτσι, έτυχε. Σου είχε Αγιάκα που είναι ακόμα και τώρα από τα καλύτερα free to play 5 stars. Και τι άλλο είχε, θυμίστε μου. Τι άλλο είχε στο weapon banner? Τι είχε στο character, ήταν η Αγιάκα με ποιον άλλον, ποιος θυμάται? Εδώ έχουμε... Μόνιτς ήταν η Αγιάκα, δεν υπήρχε άλλο χαρακτήρα. Συλλογικό Αλτσχάιμερ. Πώς γίνεται τα μόνιτς? Και να έχει κάτι άλλο limited, πάλι relevant. Το θέμα ότι ήταν 40 μέρες η Αγιάκα σε ένα banner είναι να. Worth και για άτομα που κάνουν reroll και για άτομα καινούρια. Και με splitter, 40 μέρες κλπ. Οπότε κομπλέ, ναι. Να. Τα Wells, το banner πάντως είναι ψηλό relevant, γιατί τα περισσότερα Wells ή θα έχουν κάνει το comment και θα έχουν πάει σε 6 το συγκεκριμένο χαρακτήρα από αυτό το pool, ή θα έχουν βγάλει σίγουρα τα standard characters 1 εκατομμύριο φορές και το έχουν πάνω από constellation 25, ξέρω εγώ, π.χ. λέμε τώρα. Και είναι ψιλοντόρφο Wells, οι οποίοι έχουν κάνει το comment και έχουν πάει ένα χαρακτήρα C4, C5 αιούλα, ξέρω εγώ, και περιμένουν, αντί να περιμένουν, ξέρω εγώ, το επόμενο rerun που θα είναι του χρόνου, mm-hmm. μπορεί και παραπάνω από χρόνο, όπως είδαμε στο rerun της αιούλας, να το βγάλουν, ας πούμε. Κάπως έτσι, δηλαδή, ακόμα και για τα Wells δεν λειτουργεί το banner έτσι πως είναι δυστυχώς. Γιατί φαντάζομαι ότι τα relevant limited characters όπως Ναχίντα, όπως Φουρίνα, όπως οποιοδήποτε γέλαν, ό,τι σου έρχεται από relevant, από ας πούμε, κουτάω γέλαν, ναι. Ό,τι είναι worth να πας για ένα χαρακτήρα, αυτά σε αυτό το banner έχουμε, πες να βγεις ελεύθερα μέχρι να μπουν σε τέτοιο. Α, καλά, ναι. Άνετα, άνετα. Οπότε, δεν ξέρω, δηλαδή... Μπορεί να βάλουν το χρόνο, ξέρω εγώ, κανένα ζογγλί, κανένα βέντι, κανένα ζογγλί. Καμιά γεμία που έχει πέσει με όλους άρρωτον παρέα. Μπράβο, ναι. Κάτι το οποίο έχει φάει, ας πούμε ότι δεν πολύ παίζεται, έχει φάει κάποιο είδος παρόκριπο, όπως η γεμία για παράδειγμα. Mm-hmm. Ή ο Ήτο, για παράδειγμα, με την άβεια. Εντάξει, πάλι... έχουμε φτάσει και από κάτω από τη Σελέστη αυτή τη στιγμή, έτσι. Ναι, κατάλαβα. Ναι. Αυτό, δηλαδή θα αργήσει πάρα πολύ. Να. Εντάξει, το επόμενο αέριο που περιμένουμε είναι η Νάτλαν και μετά τη Σνάγια. Okay. Όσοι παίζανε τόφ, καταλαβαίνουν. Είναι παρόμοια φάση με το αυτό που έκανε το τόφ που βάζανε τους χαρακτήρες μετά τους limited στο standard. Κάπως έτσι. Ναι, εντάξει. Όχι ακριβώς, αλλά ναι. Στο περίπου ναι. Στο περίπου ναι. Γιατί το τόφ, εντάξει, δεν θέλω να μιλήσουμε για το τόφ πραγματικά. Πράγματα, ναι. Μεγαλύτερο
ξεχνάω τη λέξη αυτή τη στιγμή. Μεγαλύτερο power creep σε νέα units που βγαίνουν δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου, ρε. Και όταν αποφασίσανε. Ναι, όταν αποφασίσανε όμως να το κάνουν αυτό και να παίρνει ένα semi-den unit το οποίο μπορεί να δουλέψει. Ήταν πολύ αργά, κάτι με. Anyways. Πάλι όμως έκανες power creep το προηγούμενο. Ναι, αλλά ήταν πολύ αργά. Τους free to play τους είχες χάσει όλους. Είχαν μείνει μόνο μερικά whales που παραμένουν μέχρι και τώρα, φαντάζομαι. Λοιπόν, αυτό κάνει λίγο sum up το Genshin. Δηλαδή, θα έχουμε ένα νεκρό patch, κανένα νέο area, έτσι. Εικάζω ότι... Έλα. Κάνα καινούργιο quest να προχωρήσει το lore. Ναι, ακριβώς. Δεν είπανε κάτι για Dying Sleep quest ή για κάποιο Archon quest καινούργιο. Τουλάχιστον δεν είδα κάτι εγώ. Δεν το είδα και όλο το live, να ξέρετε. Είδα πολύ συγκεκριμένα σημεία. Γιατί γαμιόμουν στη δουλειά. Έχουμε ένα καινούργιο σύστημα το οποίο είναι guide, ουσιαστικά interactive guide για νέους players. Έχουμε... Πού τα ζητάει αυτά τα πράγματα? Δεν έχω ιδέα, πραγματικά δεν έχω ιδέα. Και είναι και κακό σύστημα. Το έλεγε χθες ο Tekton. Πώς το λένε το physical, το sword που σου δίνει στην αρχή? Το πεντάστερο που παίρνεις free. Το Rancor, λες. Το Rancor, μπράβο. Μπράβο, ναι. Μπράβο. Σου λέει, ρε παιδί μου, το guide, ανέβασε το Rancor για να μπορείς να βγάλεις αυτό το boss και όταν θα φτάσεις, ξέρω εγώ, 45 ER, θα το έχεις φιντάρει το Rancor κάπου αλλού. Ξεκάθαρα. Εγώ το έκανα, να ξέρετε. Λοιπόν... Κρατήσεις το Rancor. Πάμε αμυθή. Πάμε το κραφτάρωμα είναι. Σιγά. Οπότε η Κάζο, στο 4X θα έχουμε Αρλεκίνο, Φορίνα Ριράν, και καινούριο area, το τελευταίο area της Fontaine. Και μετά θα έχουμε πάλι μία μαλακία το καλοκαίρι και θα περιμένουμε όλοι το 5-0 την Atlan, που θα έρθει λογικά μέσα στον Αύγουστο. Θα σας πω και ημερομηνία. Γαμώ τα ads. Τρία καινούργια units τα οποία περιμένουμε όμως. Ένα Αρλεκίνο, δύο ναι. Chlorine και μπράβο. Μία Hydro Healer, δεν θυμάμαι το όνομα. Μια, α. Που είναι σαν γατούλα από τα. Λοιπόν, να σας πω συγκεκριμένα 28-8 είναι το 5-0. Οκ. Okay. 28 Αυγούστου είναι το 5-0. Την Άτλα. Εγώ αυτό περιμένω. Και μάλιστα την Άτλα την περιμένω πάρα πολύ καιρό. Από τότε που διάβασα το πρώτο μάγκα του Genshin. Γιατί θέλω να δω backstory Vanessa. Έτσι, ξεκάθαρα. Θέλω να μπω μέσα και να μείνω εκεί μέχρι να πεθάνω. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Λοιπόν, και επειδή έχουμε ad break, θα κάνουμε ένα break και θα επιστρέψουμε σε 3 λεπτά. Εμείς μπορούμε να συνεχίσουμε να μιλάμε, δεν υπάρχει θέμα. Amen. Εμένα με έβγαλε από το δίσκο γιατί ήμουν inactive. What? Έφαγε kick. Αμάν. Δεν ξέρω γιατί το έκανα αυτό. Είναι ναι, γιατί έχει 15 λεπτά και σε πετάει μετά. Σε πετάει στο FK. Πρέπει να το κουνάω. Κούνα το mouse, ξέρω εγώ, κάτι. Λογικά θα πιάσει. Λογικά. Ναι, ακούω. Πιάσει. Λοιπόν, και μιας και έχουμε break. Μιας και έχουμε break. Δώσε μου μισό λεπτάκι. Bill, έρχεσαι... Κάποιες φορές έρχεσαι... κόβεται η φωνή σου στο τέλος. Στο Discord. Δηλαδή, ναι, όταν... Εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει το Discord, είναι η αλήθεια. Γιατί το Discord είναι για να μ' ακούτε εσείς. Okay. Στο vote και σε αυτό που κάνω record τώρα, ακούγεται από το OBS η φωνή μου. Okay. Double melt. Είναι αυτό που σας λέω ότι υπάρχει double melt. Δεν θα ξαναπιάσεις. Α, δεν έχω το τέτοιο, τον έχω το stream cut. Λοιπόν, ευχάριστο διάλειμμα. Το πιο dead patch από το προπέρσινο delay θα είναι.
Το προπέρσινο delay σε πληροφορία ήταν ό,τι καλύτερο. Legit. Βασικά το delay, μαλάκα, σε πολλά πολυμοτζέμς. Να. Ισχύει, ισχύει. Θέλουμε τέτοια delays. Genshin, κάνε πιο πολλά dead paths. Please, please. Clicks. Λοιπόν, θέλετε να δούμε και λίγο τον Gacha Revenue που μου έστειλε ο Alex. Here comes the money. Here we go. Money, 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 money. Dalla, dalla. Έχουμε άλλο 1,5 λεπτό στα ads. Άγκα, το ρίσω γρήγορα και έρχομαι. Μαλάκα, τι στο μπούτσα, ρε φίλε. Ό,τι να κατουριά... Κλασικός Ιωσάκης. Το γέρασε, μαλάκα, και... Anyway. Τώρα που είμαστε οι τρεις μας... Καταδείς το βότ, πρόσεχε. Πάμε να χάψουμε το... να χάψουμε το πλάκα τον καράφλα. I am Big Billy. Λοιπόν, άντε αρκεί ένα γούγου, γιατί έχω πεθάνει από τη Βαρεμπάρα Μπρά. Το βιντεάκι το είδες με τη γάτα που έστειλε χθες. Ναι, το είδα, έχω πεθάνει στο γέλιο. Το έχω ξαναδεί βέβαια αυτό το βιντεάκι. Ναι, εντάξει, είναι παλιό, αλλά έχω σώφα. Δεν μπορούσα. Έχει πάθει κουλτουριακό σοκ η Νοέλα από χθες. Το βλέπω αυτό το Love in Deep Space. Creepy θέση, ρε φίλε. Αφού είναι Love και το Deep Space, ρε. Into Deep Space. Είναι πρόγραμμα αυτό. Το Elon Musk. Δηλαδή πόσο πικλάκι παίζει να έρθει για να μου σκάσει λίγο σε αυτό το κείμενο. Εγώ πώς το βλέπω. Φαίνεται εδώ τα πικλάκια σκάνε λεφτά. Φαίνεται Τζαπανίδα. Εδώ τα παιδιά σκάνε λεφτά στον Docker, μαλάκα, για JP Goku Fan Arts. Δεν ξέρω εγώ, πραγματικά. Ναι, είναι ατόμε. Απλά. Ναι, ξέρω. Όπω όλα θα ξέρετε τα Atom Games, καταλαβαίνετε και το ξέρω. Έχει παίξει Deep Space, εγώ προσπάθησα να παίξω το Tears of Themis στο Genshin. Oh, it was horrible. Ήταν κακό, ήταν πάρα πολύ κακό. Βαρέθηκα. Είχα μπει στο website του όταν ήμουν στο πρώτο σπίτι και πήγε να μου σπάσει το τύμπανο. Οπότε δεν ασχολήθηκα καν. Legit. Πρέπει να το θυμόσαστε. Ο Γιούκ το θυμάται σίγουρα. Είχα πάει να μπω να δω το Tears of Themis στο website και ήταν τόσο δυνατή η μουσική. Πραγματικά. Πετάχτηκα. Λοιπόν, your community is back. Ευχαριστώ πάρα πολύ Twitch, γαμώ τον Μπέζο. Συνεχίζουμε. Εδώ πέρα έχουμε τον Gacha Revenue, το οποίο είναι Ιανουάριος-Φεβρουάριος του 24. Okay. Αυτό είναι ουσιαστικά ένα συνδετικό κρίκος για το επόμενο θέμα μας, που είναι το Honkai Star Rail. Λοιπόν, το έκανε εδώ με anniversary στην Ιαπωνία, 35 μύρια, κάτσε καλά. Yuki, easy club. Αυτό το Love and Deep Space δεν ξέρω τι είναι, legit. Έχει κάτι χασμπάντος εδώ και έχει 44 μύρια το Φεβρουάριο. Πρέπει να ήταν και αυτός σου έκανε anniversary. Να. Αλλά πολύ λεφτό, ρε φίλε. Πάρα πολύ λεφτό. Δεν ξέρω. Καλά, πιο κάτω έχουμε One Piece Bounty Rush. Οκ. Okay. Νίκη. Το Νίκη πολύ πεσμένο για κάποιο λόγο. Ενώ έχει καλά units. Οκ. Okay. Και ουσιαστικά πρέπει να κοιτάξουμε πρώτη-δεύτερη θέση. Να σημειώσουμε εδώ ότι 31 Ιανουαρίου μπήκε το 4-4. Okay. Άρα 31 Ιανουαρίου, που είναι μέσα στον Ιανουάριο, εδώ πέρα στα 63 μύρια, έχουμε τα Super Whales και τα πρώτα Summons για Cloud Retainer. Okay. Τα υπόλοιπα ήταν εδώ μέσα. Και να έρχεται. Το σημαντικό όμως, μπράβο και την Ρουκαντεβάτα τη φίλη μου. Λοιπόν, το σημαντικό όμως είναι αυτή η αύξηση εδώ πέρα στο Honkai Star Rail. Έτσι. Είχαμε τον Ιανουάριο που είχαμε Kafka και Dr. Esio και μετά γίνεται η τράμπα και μπαίνει Black Swan και έχει γίνει της πουτάνας. Έχει φτάσει το Φεβρουάριο σε revenue το Genshin Impact, ενώ τον Ιανουάριο κοιτάξτε τη διαφορά που υπήρχε.
Thoughts on that, Alex και Νοέλα πρώτα. Κοίτα, είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι παρόλο το δράμα και το 4.4 incident με τα τρία γουισάκια, το όλο μποϊκοτάζ ή οτιδήποτε θες να το χαρακτηρίσεις, δεν επηρεάσει καθόλου τον Genshin. Mm-hmm. Δηλαδή το revenue του ήταν αυξημένο και η πτώση που βλέπουμε το Φλεβάρι είναι πολύ μικρή. Τώρα για το HSR και αυτά τα νούμερα του Φλεβάρι δεν έχουν μέσα Hanabi Sparkle, έτσι. Είναι Εγώ πιστεύω το ότι ναι, το Honkai Star Rail θα συνεχίσει να ανεβαίνει και εύκολα στους επόμενους μήνες θα ξεπεράσει το Genshin, γιατί όπως είδαμε θα έχει και Day Patch το Genshin, όπου στο Honkai περιμένουμε και άλλους χαρακτήρες. Οπότε θα δούμε και μπορεί υψηλότερα νούμερα από ό,τι έχει τώρα ή υψηλότερα και από το Genshin. Mm-hmm. Ή υψηλότερα από το Genshin. Αυτό είναι το δικό μου thinking. Αλλά το Honkai πάει πάρα πολύ καλά. Είναι ένα εύκολο game. Είναι fun. Δεν γίνεσαι time gearer από quests και όλα αυτά. Δηλαδή mm-hmm. είναι και τα quests που έχει, είναι το pace που έχουν είναι ok. Εκτός εντάξει από το πενάκρο το οποίο ήταν αρκετά long για μένα. Αλλά εντάξει, ok, new area. We suck it up. Είναι και πιο φθηνό να το φτιάξει. Δηλαδή, οποιοδήποτε ναι, development process υπάρχει στο Honkai Star Rail είναι αντικειμενικά πιο φθηνό από resources από ό,τι το Genshin. Και το γεγονός mm-hmm. ότι βλέπεις μία αύξηση της τάξης του 100% και διπλασιάζει το revenue του μέσα σε ένα μήνα, είναι τρελό ROI. Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι στο Star Rail δεν μπορείς να πεις ότι έχει νεκρό patch, είναι η αλήθεια. Και ας μην έχει σέρια, θα σου έχει ένα event, το οποίο event να παραθέσω ότι μπορείς να το κάνεις όλο την πρώτη μέρα. Ναι. Δηλαδή τα patch wide events μπορείς να τα κάνεις όλο, μπορείς να το κάνεις όλο την πρώτη μέρα. Όπως έγινε στο, βέβαια εκεί είχε και area, όπως έγινε π.χ. στο μουσείο. Όπως έγινε στο, πώς το λένε το άλλο, όχι το μουσείο, πρέπει να ήταν λίγο gated λόγω internal cooldowns. Πώς το λέγαν το άλλο με τη Φόφο. Βέβαια έχει και area εκεί καινούριο. Α, ναι. Δεν θυμάμαι πώς λέγαν. Το που κάνεις τον influenza event. Ναι, ναι. Λοιπόν, μπορείς να το κάνεις όλο την πρώτη μέρα. Και αυτό είναι που μου αρέσει το Star Rail. Επίσης, επειδή είπες πριν, είπες κάτι πάρα πολύ σωστό για το banner αυτό στο Genshin, ότι θα μπορούσαν να βάλουν event weapons. Σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή, έκανα την εξής παρατήρηση. Το πρώτο event weapon που έχει βγει στο Genshin και στο Star Rail είναι πιο σπασμένο από πεντάστερα. Δεν ξέρω γιατί. Το Festering. Το Festering, ναι. Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι καλύτερο από πεντάστερο το Festering, έτσι. Και το ίδιο ισχύει και για το τετράστερο του event που κατέληξε να είναι καλύτερο από το signature της Silverwolf π.χ. Ναι. Αναπεριπτώσεις και καταστάσεις ας πούμε in-game. Εγώ έχω να πω επίσης ότι όπως ξέρετε όλοι έλεγα ότι δεν πρόκειται να παίξω Star Rail, τελικά έπαιξα στο release μία μέρα μετά το release. Και το ότι είναι 10 base με Otto είναι ό,τι καλύτερο για μένα που παίζω άλλα 10 games. Okay. Και πιστεύω υπάρχει αρκετός κόσμος που έχει το ίδιο mentality. Okay, δηλαδή θα χτίσω τα units μου, θα τα βάλω στο Otto, θα βγάλω το content και είμαστε όλοι καλά. Ενώ στο Genshin πρέπει να είσαι εκεί όλη την ώρα. Είναι σημαντική διαφορά κατά με. Αλλά το πιο σημαντικό για εμένα είναι ότι το store είναι πιο adult στο Star Rail. Okay. Ναι. Είναι PEGI 18 plus τουλάχιστον, ενώ στο Genshin είναι φτιαγμένο για 12χρονα. Και ας είναι ωραίο το story, το delivery που κάνουν είναι φτιαγμένο για 12χρονα. Ξεκάθαρα.
Ενώ στο Starrail είναι 18 plus ξεκάθαρα. Ειδικά βάσει του τελευταίου τρέιλερ που είδαμε, που έπαθα πλάκα, εγώ τα έχω πάθει όλα. Δεν ξέρω τι μου γίνεται με τη Sparky. Hey, το μόνο πώς. Δράμα. Οκ. Okay. Και κάνω πλέον περισσότερο relate με το story του Starrail παρά με του Genshin. Γιατί? Γιατί το αργούν πάρα πολύ. Ενώ στο Starrail σε κάθε patch θα έχουμε κάποιο progress. Οκ. Okay. Πόσα patches έχουν περάσει στο Genshin από το τελευταίο Archon Quest? 2. Πώς είναι? Και ένα τώρα, 3. Ναι, 4-5. Πότε είδαμε τον Dineslift τελευταία φορά? Πέρσι. Ούτε που θυμάμαι. Πέρσι. Το βλέπουμε μια φορά το χρόνο. Χωρίς κανένα λόγο. Κύριε, είναι ακριβώς ο Τσούντα να κάνει voice acting. Δεν θα τον φέρει συνέχεια. Ναι. Ο Σερ Γκένσιν είναι και το dialogue είναι που κάνει full παιδικό. Αυτό σου λέω, το delivery. Το delivery είναι για 12 χρόνια στον Γκένσιν. Όταν έχει την Bioware να επαναλαμβάνει κάθε πρόταση που λέει ο ένας χαρακτήρας και που μπαίνει στο story και καταντάει τέρμα και παιδικό και βλακέ και καθυστερείς, χαλάει τσάμπα χρόνο, είναι αστείο πραγματικά. Ναι, επειδή το attention span του 12χρονου είναι attention span 12χρονου, πρέπει να σου επαναλάβει αυτό που σου έχει ήδη πει δύο φορές. Να σου επαναλάβει μία φορά μάλλον, να τα ακούσεις δύο φορές δηλαδή, για να το καταλάβεις. Επίσης, γι' αυτό λέω. Επίσης στο Genshin έχουμε να δούμε progress στο lore να αφορά τα αδέρφια από τη Σούμερου. Ναι. Δηλαδή, στο συγκεκριμένο βλέπουμε progress όταν εμφανίζεται τον Dineslift μόνο. Ναι, δηλαδή δεν ξέρω τι γίνεται, τι πας και γιατί ρωστάνε τόσο. Ίσως λέω και one map, δεν ξέρω, αλλά εντάξει, κατά αρκετά βαρετό να πω την αλήθεια. Ίσως να έχει να κάνει με το ότι αρχικά είχε ένα 5-year lifetime period το Genshin, το οποίο έγινε 12. Okay, όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Με το που βγάλανε το 1 billion, είπαν ότι okay, θα κάνουμε expand και θα βγει, όλο το story θα το δώσουμε σε 12 χρόνια π.χ. Το 12 χρόνια είναι το πώς το λένε. Life. Όχι life, end of service. Service. Βασικά, ναι, είναι παράξενο αυτό. Κανονικά λέγεται end of life αυτό, δηλαδή δεν βγάζεις άλλα updates. Το end of service είναι ότι κλείνουμε τους servers. Κανονικά. Σας το λέω γιατί π.χ. σε κάτι CMS που δουλεύω λόγω δουλειάς, όταν λένε end of life, λένε ότι σταματάνε να δίνουν updates, όχι ότι σταματάει να υπάρχει. Αυτό. Και πάμε στο Yuki, να μας πει την άποψή του. Για ποιο πράγμα λέγαμε? Για το Gacha Revenue και για το Starrail, όχι για το 12χρονο. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, το Genshin δεν πήρανε πολλά, ήταν το πρώτο τους παιχνίδι, θέλουν να το πάνε λαό-λαό, δεν θέλουν να κάνουν πολλά ρίσκα. Τώρα είναι πιο, ας πούμε, όρημη σαν εταιρεία, με πιο όριμο team και πολλά πράγματα τα οποία ζητάει ο κόσμος πάρα πολύ στο Genshin τα έχουν κάνει implemented στο Starrail, όπως τα domains που μπορείς να τα σπαμάρεις κάθε μέρα και δεν έχεις daily domains που σου κάνεις σάμον ένα χαρακτήρα και πρέπει να περιμένεις 3 μέρες για να τον ανεβάσεις, π.χ. Mm-hmm. Αν δεν έχεις τα materials ή δεν έχεις κάνει pre-farm, που είναι τερμαστείο. Και γενικά πιστεύω το Genshin τώρα βλέπουν τι επιτυχία έχει το Starrail και ότι ο κόσμος αγαπάει πολύ αυτά τα quality of life που έχει, μπορεί να τα, και σιγά σιγά πιστεύω θα τα τσιμπήσει και αυτό κάπου. Αρχίζει δηλαδή και τα παίρνει λίγο ένα-ένα, ξέρω εγώ, σιγά-σιγά. Πάλι πολύ αργά για κάποιο λόγο που δεν καταλαβαίνω ποιος είναι ο λόγος αυτός. Από τη στιγμή που το community Genshin ζητάει πράγματα και προφανώς δεν μας ακούνε, δεν ξέρω κι εγώ τι φάση. Όπως είπατε, το story είναι πολύ πιο 18+, σίγουρα, στο Starrail και είναι
γενικά πιο ενδιαφέρον όλοι οι χαρακτήρες. Εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ και τα side quests που έχουν πολλοί χαρακτήρες και τα mini story που έχουν και αυτοί σε σχέση με το Genshin που... Τέρμα irrelevant. Αυτό, εντάξει. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, πραγματικά. Να πω για το Genshin. Το Genshin έχει προβλήματα, όλοι ξέρουμε τι προβλήματα έχει. Οι ίδιοι ξέρουν τι προβλήματα έχει. Και από τη στιγμή που δεν ενδιαφέρονται, φαντάζομαι ότι στο Star Rail έχεις δύο δύσκολα content τα οποία πρέπει να κάνεις clear, όπως το Pure Fiction και το Mock, το οποίο είναι το αντίστοιχο Abyss. Στο Genshin δεν θέλουν να βάλουν κάτι παρόμοιο. Τι να πω, ξέρω εγώ. Μάλιστα. Ωραία. Και θα πάμε τώρα να δούμε αυτό εδώ. Ο Νικόπλης δεν ακουγόμαστε. Μόνο εσύ ακούγες. Αλλά ο Νικόπλης δεν ξέρω τι λέει. Πραγματικά. Ανέβασε λίγο το volume, ρε μαλάκα Νικόπλη. Άσο, γάμισε τον, τον βλάκα. Πετάχνει να πει τη μαλακία του. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτό. No, I wasn't scared. I was a bit horny. Λοιπόν, πιστεύω, καλά, εκτός το ότι έβαλα το Ιαπωνέζικο και μου βγάλει το Αγγλικό για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί. Okay. Ναι. Όλα καλά, δεν πειράζει. Αυτό το τρέιλερ, κατ' εμέ είναι ό,τι καλύτερο έχει βγει σε character trailer στο Star Rail μέχρι στιγμής. Μαζί με τη Jin Yu, αυτά τα δύο πιστεύω είναι ότι καλύτερο έχει υπάρξει μέχρι στιγμής. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν, ότι είναι 18 plus το game. Δηλαδή suicide references δεν νομίζω να έχω δει σε κάτι άλλο που έχει βγάλει Mihoyo. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ότι, ότι έχουν βγάλει ένα villain character το οποίο είναι πραγματικά villain. Είναι τόσο καλωστημένο αυτό το character. Ναι, θα μου πείτε, είναι λίγο αντιγραφή Κουρούμι, αλλά θα σας πω στα αρχίδια μου, δεν με νοιάζει καν. Και έχει τόσα hidden notes μέσα αυτό το βίντεο, το οποίο είναι insane. Okay. Και πάμε να μας πει ο Yuki τη γνώμη του για αυτό το βίντεο. Απλά insane. Απλά σου λέει κάνε με summons. Κάνε με summons, summoner. Κάνε με summons. Please, summon on me. Αυτό, τίποτα άλλο. Είναι τέρμακ. Θέλω να πουλήσουν. Οι άνθρωποι ξέρουν ακριβώς τι χρειάζεται ο καταναλωτής. Εμείς δηλαδή τα πικλάκια.
λέει θα βγάλουμε εδώ waifu χουτά με μπουτάκι και πατουσάκια. Θα κάνετε σαμ, είναι broken γιατί έχει ένα από τα καλύτερα, είναι ένα από τα καλύτερα supports που παίρνει στο game, από τα πιο δυνατά supports στο game και σίγουρα θα πάει ο κόσμος. Και ας μην το αρέσει δηλαδή το model που δύσκολο το βλέπω αυτό, θα πας γιατί είναι broken. Οπότε ξέρει ακριβώς τι κάνει. Βγάζουνε, τώρα στο Star Rail βγάζουν τον έναν χαρακτήρα μετά τον άλλον που είναι broken. Βγάλανε την Black Swan που είναι πάρα πολύ δυνατός χαρακτήρας. Hanabi, Acheron, ακόμα και ο Adventurin που εμένα εμφανισιακά δεν μου αρέσει προσωπικά. Είναι, θα είναι πάρα πολύ δυνατός από ό,τι φαίνεται Preservation χαρακτήρας που θα είναι πολύ, έτσι, θα κρατάει το team ζωντανό. Θα κάνει και damage, δεν ξέρω και εγώ τι θα κάνει. Είναι πολύ broken. Και έτσι θα πάει σιγά σιγά να κάνει το Star Rail, θα βγάζει units τα οποία είναι δυνατούτσικα. Κάτι το οποίο το Genshin το έχει ψιλοξεχάσει, αλήθεια είναι αυτό το γεγονός ότι αν βγάλουμε κανέναν ενδιαφέρον χαρακτήρα, ξέρω εγώ, έτσι και έτσι τα τρέλερ. Δηλαδή, άμα συγκρίνεις το τρέλερ της Τσιόρς με το... καμία σχέση με το τρέλερ της Χάναμπι. Δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης και πρέπει να το βγάλουμε τελείως από τη συζήτηση πραγματικά αυτό. Στην άδεια όμως κάνανε καλή δουλειά. Στην άβεια κάνουν, εντάξει. Στην άβεια ήταν δυνατό. Δεν θα πω όχι. Αλλά αυτό. Άλεξ Νοέλα. Κοίτα, αντικειμενικά έχει το καλύτερο τραγούδι soundtrack το οποίο έχει υπάρξει μέχρι τώρα σε character trailer. Και mm-hmm. είναι και αυτό που είπε ο Yuki ότι το power creep και το μιλικάρισμα που πέφτει στους waifu hunters είναι τρελό έτσι, σε αυτή τη στιγμή. Οπότε ξέρουν τι κάνουν. Ξέρουν το κοινό τους και μαρκετάρουν αντίστοιχα το προϊόν τους. Ναι, λέει, είναι και fun. Ναι. Αυτό είναι το θέμα, το ότι ακόμη και αν δεν είσαι wife hunter και you're me. Εγώ το βρίσκω. Έλα τώρα. Είναι broken. Είσαι λίγο wife hunter. Λίγο. Εντάξει, κοίτα, μου αρέσει. Μ' αρέσουν οι χαρακτήρες που έχουν δική τους προσωπικότητα, μ' αρέσουν οι χαρακτήρες που είναι διαφορετικοί. Είναι πολύ καλύτερα απεικονισμένα από ό,τι είναι στο Genshin και το βλέπεις ξεκάθαρα. Και αυτό μ' αρέσει πάρα πολύ στο Honkai. Δηλαδή, ακόμη και ας μην ταυτίζεις με το χαρακτήρα ή να μην σ' αρέσει αυτό που κάνει ο χαρακτήρας, whatever. Είναι fun. Δηλαδή, εγώ... ήθελα να πλέω, ας πούμε, για Kafka ενώ είχα Gen 1, γιατί μου άρεσε πολύ ο χαρακτήρας σε χαρακτήρας. Δηλαδή, τους θεωρώ ενδιαφέροντες χαρακτήρες, ακόμη και ας μην έχουμε τόσο μεγάλο lore, όπως έχουμε στο Genshin, ακόμα και αυτά τα λίγα τα οποία έχουμε, λίγες πληροφορίες οι οποίες έχουμε, είναι fun. Αυτό. Ο κύριος δίπλα. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Δηλαδή το καλύψαμε πλήρως το θέμα. Ξέρουν τι κάνουν, κάνουν καλή δουλειά. Δηλαδή και μόνο τη σύγκριση να κάνουμε τη Hanabi το τρέιλερ με τη Τσιόρη. Αλλά εντάξει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Χιλιόμετρα μακριά, ρε. Χιλιόμετρα μακριά. Καλά, σε αυτό που λέει ο Νικόπουλος, ρε Νικόπουλε, δεν υπάρχει waifu που να μην έχει βγει σε άνεμο, ρε φίλε. Ακριβώς, ναι. Δεν υπάρχει παρθενογένεση πλέον σε τέτοια πράγματα. Όλοι οι χαρακτήρες στο Genshin υπάρχουν το αντίστοιχο, ο αντίστοιχος χαρακτήρας σε άνιμε. Δεν υπάρχει χαρακτήρα που να μην είναι σαν τον Αγιάτο, σαν την Έουλα, σαν την Χουτάο. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν γίνεται. Μόνα. Σου έχω 25 μόνες σε άνιμε. Μπορώ να σου στείλω τώρα. Τώρα ακριβώς. Μπορώ να σου στείλω τώρα 25 πίξες που θα δεις τη μόνα μαλάκα τη γράφει επικόλυση. Από τι λέγανε αυτοί που λέγαμε. Εκεί. Πώς τη λέγανε την original μόνα? Μπρέστια. Έτσι, η θεά της Εστίας είναι αδελφή του Ζους στο Diamond Sea. Είναι αδελφή του Ζους. Βιζούς. Λοιπόν. Τι έχω πω καλύτερα, bro. Έτσι. Πενακόνη story so far. Thoughts. Άλεξ Νοέλα. Να ξεκινήσω εγώ. Δεν έχω κάνει τίποτα. Τώρα το ξεκινάω στην ουσία για να φαρμάρω τα τζεμάκια γιατί έχω στο 50-50 και πρέπει να βγάλω Hanabi. Εγώ που έκανα το story, έχω να πω ότι αν και ήταν ενδιαφέρον το story, δεν κατάλαβα γιατί δώσαμε τόση προσοχή στην Firefly. Yeah, Firefly.
Το θεώρησα λίγο, λίγο anticlimactic. It was forced. Weird. Forced. Ναι, ήταν forced. Και εντάξει, ήταν sad, αλλά ήταν forced at the same time. Και ήμουν σε φάση, OK, so. Πού το πας, δηλαδή, σε φάση. Τι. Αυτό είναι το θέμα, ότι καταρχάς είναι το part 1. Κατά δεύτερον, μπορεί να στο πάει παντού. Ξεκάθαρα μπορεί να στο πάει παντού. Π.χ. Fireflies on Aha. Fireflies on Aha. Τι είναι Aha? Ο Elation, ο Masked Fool. Ναι. Ιον. Ο Ιον του Elation. Ο Θεός του Elation. Α. Αυτός που είχα να μπει τη Ζάρη συνέχεια. Ουσιαστικά. Α, ναι, 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 ναι. Αμελήσουν, αμελήσουν και είναι έτσι. Harvard. και μαζί να είναι και η Sparkle, άχα. Δηλαδή από το βίντεο που είδαμε, οποιοςδήποτε έχουμε συναντήσει μέσα στο Dream μπορεί να είναι ο άχα. Αυτό είναι ουσιαστικά το resume του, του... Μπορεί να την ελέγχει ο άχα βασικά κάπως. Του character trailer. Ναι. Να την ελέγχει, να έχει πάρει τη μορφή τη και να είναι και οι δύο μέσα, να του έχει δει και του δύο μέσα κλπ. Καταλαβαίνει τώρα. Είναι τρελό mindfuck. Και έχουμε μείνει και με ένα ερωτηματικό στην άκερο, ναι. Μεγάλο ερωτηματικό. Αν είναι. Τι είναι. Αν είναι, τι είναι. Εγώ από το story. Υποθέτω, έτσι, ότι είναι ο θάνατος ή είναι κάποιος τύπου Shinigami, like, να είναι, πώς λέγεται Shinigami, Soul Reaper. Yeah. Δηλαδή, yeah. Να είναι κάτι τέτοιο, έτσι, σαν Reaper, γιατί mm-hmm. δεν έχει και το Scythe. Είναι και το όνομα, έτσι, το αρχαιοελληνικό όνομα, το Αχαίρον, ας πούμε, ναι. Που έκανε αυτή τη δουλειά, ναι. Ουσιαστικά. Ναι, πότε δεν ξέρω, αλλά όταν κάναμε το quest, η δική της διάλογη ήταν σε κόκκινο. Και αυτό mm-hmm. το οποίο μου φαινόταν λίγο, like, what does it mean, like, τι σημαίνει αυτό, γιατί είναι σε κόκκινο. Αυτό δεν μπορούσα, δηλαδή, και στο τέλος, εντάξει, είναι και το part 1, αλλά δεν έκανα, δεν έβγαλα κάποια άκρη για το γιατί ήταν σε κόκκινο. Ήμουν σε βάση, οκ, είναι ενδιαφέρον, αλλά τι γίνεται, τι σημαίνει, what is happening? Ναι, παρά έχει cliffhanger και είναι cliffhanger που δεν σου εξηγεί και κάποια πράγματα σημαντικά που θες να μάθεις οπωσδήποτε, έτσι. Εσύ, Γιώργη, τι λες? Για την Acheron. Όχι, γενικά, για το story στο Πενακόνι και για την Acheron. Γενικά ωραίο story, οκ. Okay. Απλά τώρα ήθελα γιατί ήθελα να βγάλω γουισάκια. Έπρεπε να βγάλω το weapon της Black Swan, τι να κάνουμε. Δεν έχουμε άλλο τρόπο να βγάλουμε weapons, πρέπει να ρασάρουμε πράγματα. Ωραίο story γενικά. Ποιος μιλάει, ρε. Λίγο μεγάλο το γενικά το area και το grand σε αυτή την περιοχή για το Star Rail, έτσι, όχι για το Genshin π.χ. Για το Star Rail, έτσι, είχαμε πολύ content σε αυτό το patch. Εντάξει, ήταν expansion patch ουσιαστικά, έτσι. Ναι, ήθελε χρόνο, δηλαδή. Δεν ήταν όπως πας το patch στο Star Rail και το κάνεις auto. Οπότε, ναι, είχαμε πραγματάκια. Το story πολύ ενδιαφέρον. Η Firefly, είναι relevant, να σου πω την αλήθεια, δεν με στεναχώρησε καθόλου. Κάπου θα την επαναφέρουν για να κάνει summons. Ακριβώς. Απόστολε, μην αγχώνεσαι. Μην σε βλέπω και είσαι ιδρώσει, μην αγχώνεσαι. Αγώ, να την βγάλει τη Firefly, μην τρελαίνεσαι. Μην τρελαίνεσαι. Okay. Πάντως, ξέρουμε ότι η Μιχόγειο δεν φοβάται να σκοτώσει χαρακτήρες. Έχουμε δει δηλαδή και στο Genshin π.χ. Οπότε, κομπλέ. Η Acheron μέσα στην κάβρα, θα προσπαθήσουμε να τη βγάλουμε. Ελπίζω να έρθει. Πες να είναι και αδερφή της ύλης, έτσι πως είναι εμφανισιακά, τέλος πάντων. Δεν ξέρω και εγώ τι στον μπούτσο είναι. Κλέβει τα ρούχα. Έχει τα ρούχα, έχει το μαλλί, το κάτω, ξέρω εγώ, όλα κομπλέ. Αλλά ναι, αυτό δηλαδή, μια χαρά, μια χαρά. Η Hanabi, πολύ ωραίο το story της. Περιμένουμε βέβαια για το conclusion, γιατί δεν έχουμε δει, δεν έχω ιδέα τι θα γίνει πραγματικά. Οκ. Okay. Αυτό.
Ωραία. Τουλάχιστον δεν μας εκτατάει ένα χρόνο κλειφάγερο όπως το γαμμένο Genshin π.χ. Ένα χρόνο. Και ένα χρόνο πλάς. Ωραία. Αυτό. Έφτιαξα και λίγο τον ήχο να μην παραπονιέται τον Νικόπλης. Βρωμερόπλη. Το exploration στο area είναι γαμάτο μέχρι να χρειαστεί να ανοίξεις το map που είναι πονοκέφαλος. Ναι, εντάξει, εκεί με τα 3D areas ήταν λίγο θέμα, αλλά οκ, okay, κλάιν. Εντάξει, δεν πήρε η φυσική. Θα βγάλεις άκρη. Λοιπόν, εμένα οτιδήποτε έχω δει μέχρι στιγμή στο story μου αρέσει πάρα πολύ. Το Inhibitor μου άρεσε πάρα πολύ το story. Τη Gen U το story τα είχα κατεβάσει και χαϊδευόμουν. Και τώρα με αυτό το clip της Sparkly. Θα ξανακατέβασε. Όχι, είχα πάει στην τουαλέτα με αυτό το clip. Λοιπόν, πατουσάκια μόνο. Έλειπα τουσάκια. Και έχουμε τώρα την Acheron. Οκ. Okay. Εντάξει, όλοι έχουμε δει το kit. Έτσι, ξεκάθαρα. Όλοι έχουμε δει το kit. Όλοι ξέρουμε. Όλοι ξέρουμε ότι θα είναι την κασπασμένη. Κάποιος δεν έχει δει το kit, δεν πειράζει. Βλέπει το model. Έτσι. Θα έλεγα να μην συζητήσουμε specifics, αλλά είναι τόσο αναμενόμενο αυτό το character που είπε ακόμα και ο Tekton ότι σπάω το free to play για να βγάλω Acheron με το όπλο της. Και φυσικά το όπλο της θα είναι σπασμένο. Είναι σπασμένο, όχι θα είναι. Τα mechanics και η Acheron γενικά είναι σπασμένη. Πάρα πολύ καλή. Και περιμένω την Παρασκευή θα έχει το live. Οκ. Okay. Την Παρασκευή θα το έχει λογικά. Ναι, κάτσε γιατί είναι και 4 μέρες πιο πολύ το banner. Γενικά κάνανε push αυτό το patch. Το έχουν κάνει extend 4 μέρες κάθε banner, δηλαδή 8 σύνολο. Γιατί είχαν βγει off, δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό. Ενώ στο Genshin θα σου βγει Τετάρτη το patch. Αυτοί είχαν βγάλει Πέμπτη, Τετάρτη, Τρίτη, Δευτέρα. Δηλαδή δεν ξέρω τι κάνανε ακριβώς. Έκανε ένα save. Τα patch βγαίνανε πιο νωρίς. Ένα είχε βγει μία εβδομάδα νωρίτερα. Έκανε κατσάπ σχεδόν με τον Genshin. Οπότε τώρα το πουσάρουνε. Γιατί πραγματικά πιστεύω ότι οι δύο εβδομάδες διαφορά από τον Genshin ήταν πάρα πολύ καλές. Η μία δεν μου άρεσε που έφτασε να έχει. Δεν μου άρεσε καθόλου εμένα. Γιατί είχε καινούριο area στο Genshin και ξαφνικά την επόμενη εβδομάδα πρέπει να ξεκινήσει το Starrail. Και ήταν ελαφρώς overwhelming. Ελαφρώς. Κοντά για τους content creators αυτή η δύο εβδομάδες. Ναι, ναι, ναι. Δεν το συζητώ. Είναι πάρα πολύ καλό να έχεις δύο εβδομάδες διαφορά και βοηθάει και τα team σου ουσιαστικά και το marketing team της εταιρείας γενικότερα. Για Aventurine δεν θέλω να πω κάτι. Δεν με ενδιαφέρει καν το character προσωπικά εμένα. Δεν ξέρω εσείς αν θέλετε να πείτε κάτι για Aventurine. Δεν έχω δει καν τίποτα για Aventurine. Δεν με νοιάζει καν. Προσωπικά. Άλεξ. Ναι, εντάξει, κοίτα να δεις. Άμα δεν έχεις sustainers, θα είναι ένα πάρα πολύ καλό sustainer, το οποίο δεν θα σου κοστίζει damage στο team. Αυτό. Χωρίς να μιλήσω για leaks. Ναι. Ακριβώς αυτό. Αλλά, εμφανισιακά, δεν με πολύ ενδιαφέρει και πώς. Ναι. Με ένα προσωπικά. Okay. Είναι προσωπικό από εκεί και πέρα. Ενώ μου αρέσουν πολύ οι χαρακτήρες. Ο Blade, για παράδειγμα, ο General, ο Inhibitor Lule, είναι όμορφοι χαρακτήρες. Το Blade. Είπα, πρώτο δεν είπα το Blade. Α, εντάξει. Ο Blade είναι ο αγαπημένος μου Mel character στο Star Rail. Ξεκάθαρα. Το λατρεύω πάρα πολύ. Είναι από του αγαπημένου. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ το στυλ του Blade. Έτσι. Είναι και φάση, είναι και λίγο Edgelord, αλλά γενικά είναι πολύ όμορφοι χαρακτήρες. Λίγο. Εντάξει, λίγο. Πολύ έτσι να. Τόσο έτσι που δεν πεθαίνει κιόλα. αλλά ναι, είναι. Το Star Rail βγάζει πολλούς ωραίους mail χαρακτήρες. Πολύ ωραίους mail χαρακτήρες γενικά. Ο Adventure δεν είναι του δικό μου κάπου αυτή, ας πούμε. Και το OK. Αλλά έχει πολύ δυνατό kit. Σίγουρα όσοι δεν έχουν sustainers, όσοι δεν έχουν Fuxuan,
όσοι δεν έχουν Λουότσα, όσοι δεν έχουν Χόχο, δεν ξέρω γιατί δεν έχετε αυτά τα units, αλλά ναι, ας πούμε ότι τα έχετε σκυπάρει όλα αυτά ή δεν έχετε τύχει αυτά τα units, είναι πολύ δυνατό πίκο adventuring για το account σας, για να σας βοηθήσει να βγάλετε δύσκολα stage σε mock ή σε οποιοδήποτε άλλο, ξέρω εγώ, στο... σε οτιδήποτε άλλο δύσκολο stage. Η αλήθεια είναι ότι φόφο σκυπάραν αρκετοί, έτσι. Καλά, ναι. Μου θύμισε λίγο Κάζουχα, να ξέρεις. Και Λουότσα σκυπάρανε πολύ. Ναι, ισχύει. Και Λουότσα σκυπάρανε πολύ. Και εγώ το έλεγα, Λουότσα είναι πολύ σημαντικός χαρακτήρας και θα βοηθήσει πάρα πολύ. Και βοήθησε, όντως. Και βοηθάει ακόμα πάρα πολύ γενικά teams. Γιατί είναι skill positive. Εντάξει, κοίτα, από τη μία, εσύ προσωπικά μπορείς να έχεις άποψη για όλα τα characters, γιατί τα έχεις σχεδόν όλα τα characters. Εντάξει, ναι. Αυτό είναι το απ' την άλλη, ότι έχεις όλα τα characters σχεδόν. Και χωρίς αυτό πιστεύω, αν κάποιος έχει ασχοληθεί με το τι κάνει το χαρακτήρας και αν έχει δει, βέβαια φυσικά και έχει άποψη. Δεν είναι ότι έχεις ένα χαρακτήρα, αν δεν τον έχεις το χαρακτήρα δεν μπορείς να έχεις μια άποψη. Αν βλέπεις, αν έχει ένα χαρακτήρα ο Άλεξ και τον βλέπω να παίζει αυτό το χαρακτήρα 24 ώρες το 24 ώρα, αποκτάω και εγώ μια άποψη, ξέρω εγώ. Μπορεί να είναι παρόμοια με το Άλεξ ή μπορεί να κάνουμε κάποια συζήτηση στο χαρακτήρα αυτό, έτσι. Ο Γιώργη έχει developer account. Ισχύει. Έτσι, ναι. Πιο αληθινό δεν θα μπορούσε να είναι αυτό το comment. Στην κάβαρα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να περάσουμε σε ένα πολύ σημαντικό segment του show. Δώστε μισό λεπτάκι. Πολύ σημαντικό segment. Αυτό είναι. Μισό λεπτάκι να βρω το βίντεο το σωστό. Αυτό δεν είναι. Ναι. Φυσικά σε όλα τα γκάτσα, να ξέρετε, guys, ότι πιο... δεν έχει σημασία τόσο πολύ το αν είναι στο μέτα, πόσο μάλλον το... να παίζει το unit και να σ' αρέσει, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό το να χρησιμοποιήσει ένα χαρακτήρα. Δηλαδή, μπορεί να βγάλει ένα χαρακτήρα και να μην σου αρέσει καν ούτε το playstyle του, ούτε καν, ξέρω, και να μην τον χρησιμοποιήσει ποτέ. Mm-hmm. Έχουμε... υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που παίζουν έτσι. Για πάμε τώρα να δούμε λίγο. Πάμε στο γουγού. Oh, fuck. Εδώ ο Άλεξ θα μας πει που είναι... που έχει παίξει το game. Κατσάβω το λόγο.
Μάλιστα. So I've been playing various gacha games. Οπα. Ωραία. Ωπλέ. Wuthering Waves. Οκ. Okay. Δυστυχώς. Δυστυχώς, ξαναλέω. Δυστυχώς. Έχουμε μόνο δύο άτομα γενικότερα στο community που έχουν πάρει έξι στον beta. Okay. Δεν λες που παίρνουν και αυτά πάλι καλά, δόξα τω Θεώ. Πάλι καλά και είδαμε κάτι και συζητήσαμε κάτι και βγάλαμε άκρη σε κάποια πράγματα τουλάχιστον. Άλεξ Νοέλα, exclusive access στο ελληνικό community. Ξεκάθαρα. Από ό,τι έβλεπα δεν υπήρξε κανένας άλλος να streamer Wuthering Waves. Έχω να πω ότι θα ζητήσουμε αρκετά βέβαια για το Wuthering Waves, αλλά έχω να πω ότι το περιμένω από το 2022. Μου το είχε πρωτοστείλει ο Γκρέλ, αν θυμάμαι καλά, και μετά μου το έστειλε και ο Πέτρος. Το περιμένω από το 22, Νοέμβριο του 22. Έχουμε φτάσει 24. Λογικά θα βγει μέσα στο 24. Κάποιοι λένε ότι θα βγει σε 2 μήνες, κάποιοι ότι θα βγει σε 6. Θα τα συζητήσουμε αυτά. Και να πάμε πρώτα στον Άλεξ και τη Νοέλα που όντως παίξαν το game. Θες να κάνεις κάποια specific questions ή να το πάρουμε? Γενικά θα ήθελα να μας πείτε εντυπώσεις από το game επειδή το παίξατε και μετά θα μοιραστούμε εμείς τις εντυπώσεις μας από το game που είδαμε εγώ και Γιούκη. Προσωπικά, επειδή είναι και beta, οπότε μερικά πράγματα θέλουν fixarisma, stabilization, τα graphics για τα frames, λίγο optimization. Αν εξαιρέσω όλα αυτά και το honeymoon period το οποίο βρισκόμαστε παίζοντας το game γαμάει, σκέψου. Ξερώντας όλα αυτά, και πάλι είναι πολύ καλό game. Το core το οποίο έχει είναι ακριβώς αυτό που ψάχνει ένας παίκτης που παίζει Genshin και τιλτάρει που δεν έχει endgame content. Τι να πω, έχει κλέψει συσσαγωγικά κομμάτια και επίσης και features τα οποία είναι successful και έχουν κάνει successful άλλα games, όπως το Genshin τα banners, όπως τα... το utilization of artifacts που δεν είναι μόνο Genshin, παντού το συναντάμε, το level up system, το UI. Με το που ξεκινάς το game, νιώθεις familiarized αρκετά για να πατήσεις το F3 και να πας να κάνεις wishes. Που είναι μεγάλο πλάσ, γιατί δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα στο adoption και δεν θα είσαι αριστερά-δεξιά να κοιτάς τι κάνεις και πώς. Το story... δεν το πρόσεξα πολύ, να πω την αλήθεια, γιατί ποτέ δεν προσέχω το story. Προσπαθώ να το σκυπάρω για να μπω στο zoom του game. Αλλά από exploration, combat, το combat είναι τρελό, είναι απίστευτο. Κάνεις dodge, κάνεις parry, θέλεις όντως δάχτυλα και skill για να παίξεις το game, αλλιώς γαμάνε τα μομπάκια, ακόμα και όταν είσαι σε υψηλό level. Και έχει αρκετά endgame contents already το game. Δεν είναι ότι θα περιμένουμε όπως ήταν στο HSR που περιμέναμε να βγει το Pure Fiction. Έχει ήδη Abyss, έχει ήδη τα holograms, τα οποία είναι μποσάκια, τα οποία τα σκοτώνεις για τα ascensions, αλλά είναι σε ένα καινούριο mode, όπου σε κάθε νίκη που κάνεις, το επίπεδο δυσκολίας ανεβαίνει και δημιουργούν καινούργια mechanics, τα οποία είναι πολύ πιο δύσκολο να τα απεξέλθεις. Πρέπει να παίξεις σωστά. Και έχει και ένα rogue mode σαν το Simulated Universe που επίσης έχει πολύ ενδιαφέρον και ψωμί. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι σαν event ή θα είναι πιο permanent, αλλά έχει και εκεί πέρα αρκετό ενδιαφέρον. Ωραία. Έχει και Abyss σαν το Genshin και εγώ θα έλεγα ότι για να ξεκινήσω ότι σαν pros το game είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, έχει πάρει καλά στοιχεία, όπως είπε και ο Alex, από άλλα games, αλλά like open world games. Και τα έχει βάλει μέσα
Και έχει κάνει ένα πολύ ωραίο συνοθήλευμα. Ναι, οκ, okay, θέλει optimization, γιατί ακόμη είμαστε στο closed beta. Mm-hmm. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο game. Το scenery είναι πάρα πολύ ωραίο. Όσον αφορά τους χαρακτήρες, και αυτή είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, εμένα μου άρεσε αρκετά. Και το gameplay είναι satisfying. Δηλαδή, έχω τη χαρακτήρα εκείνη με το Zero Teacher. Είναι πάρα πολύ satisfying όταν παίζεις με αυτή τη χαρακτήρα. Και να πω την αλήθεια, το ότι εάν σ' αρέσει το combat και δεν θέλεις να πάω να τα χαϊδεύεις γατάκια. Ναι, αν σ' αρέσει το combat, αν σ' αρέσει κάτι, ένα game το οποίο σου δίνει το open world, σου δίνει ηρεμία σου γιατί είναι single player, αλλά at the same time είναι challenging, δηλαδή δεν νομίζω, δεν με έχει απογοητεύσει καθόλου σε αυτό το part. Και επίσης δεν έχεις gatekeeping όσον αφορά τα artifacts τα οποία τα αποκαλούν echoes στο Wuthering. Και αυτό νομίζω είναι αρκετά καλό. Ναι, okay, έχεις το RNG, το οποίο είναι ένα part, αλλά και που δεν έχεις τα gacha, για να πω την αλήθεια. Δηλαδή, παντού υπάρχει το RNG στα artifacts και σε όλα αυτά τύπου artifacts. Οπότε, εγώ δεν θα πω ότι είναι ένα game το οποίο είναι πολύ περιορισμένο για κάποιους για συγκεκριμένους players. Εάν σ' αρέσουν το RPG games και σ' αρέσει το open world, αλλά σ' αρέσει να έχει κάποια difficulty μέσα, σίγουρα είναι ένα game το οποίο πρέπει να δοκιμάσεις. Για μένα τουλάχιστον, εγώ θα το σύστημα. Εντάξει, δεν σου λέω, άμα δεν σ' αρέσει κάτι, οκ, okay, ναι, αλλά σκέψω ότι, και επίσης πολύ σημαντικό, η εταιρεία άκουσε, δηλαδή εγώ έκανα πόσο feedback έδινα ότι με τα side quests όπου πολλά δεν είχαν, ας πούμε, διάλογο ή υπήρχε το code, ο διάλογος, το έφτιαξαν αμέσως. Δηλαδή στο update που είχαμε χθες, ένα συγκεκριμένο quest το οποίο ήταν σχεδόν καθημερά, κάτι τέτοιο, το έφτιαξαν. Οπότε βλέπεις ότι ακούν και όχι μόνο αυτό, σε βλέπουν, δηλαδή δεν είναι ότι ό,τι τους πεις πάει χαμένο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το να ακούς το community και να έχεις σχέση με το community και να μην είσαι αποστασιοποιημένος από το community. Ακριβώς. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο δεν το έχει το Genshin, το έχει χάσει τελείως το Genshin, έχει χάσει την μπάλα γιατί δεν έχουν κάποιον community manager. Και εγώ μέσα στο feedback το οποίο είχα βάλει επίσης ότι είχα προτείνει ότι να βάλουν κάποιο community manager, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει κάτι τέτοιο όταν έχεις ένα μεγάλο player base. Γιατί το Genshin αυτή τη στιγμή έχει τεράστιο player base και δεν έχουν κάποιο community manager. Ναι. Το οποίο, ας πούμε, εγώ ας πούμε συστηνά τύπου όπως στο Lost Ark, όπου έχουν community managers. Ναι, οκ, okay, δεν σου λέω ότι πάντα το communication θα είναι τέλειο, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι να μπορεί η εταιρεία να καταλαβαίνει πού έχει πάει καλά και πού δεν έχει πάει καλά και να τα παίρνει αυτά και να μπορεί να προχωράει. Γιατί διαφορετικά το game θα μένει στάσιμο και δεν θα υπάρχει player satisfaction, δεν θα υπάρχει. Είναι τελείως αποστασιοποιημένο, όπως είναι τώρα το Genshin, που ακόμη και να πεις κάτι, ξέρεις ότι δεν θα ακουστείς. Και αυτό είναι λίγο που απογοητεύεσαι αρκετά σε αυτό το κομμάτι και εμένα με έχει απογοητεύσει αρκετά, να πω την αλήθεια. Και όταν βλέπω στο Weathering ότι με άψον ή εμένα ή και κάποιον άλλο, ή μπορεί να μην ήμουν εγώ, μπορεί να ήταν πολύ περισσότεροι, βλέπεις ότι αντιδρούν στο feedback και κάνουν implement αμέσως πράγματα. Δηλαδή το γεγονός ότι ήταν closed beta και ξέρανε πάνω από 40-60 bugs σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, να είναι commendable. Δηλαδή, ναι, σου δείχνει ότι είναι και το team, το development team έχει και skills, δεν είναι. Ναι. Αλλά σε αυτό που πες για το Genshin, όταν η μόνη επικοινωνία που έχεις με ένα team εταιρείας είναι μέσα από το website και κάτι το οποίο δεν υπήρχε καν στην αρχή, δεν μπορούσες να στείλεις κάποιο ticket και λοιπά στην αρχή στο Genshin, τότε καταλαβαίνεις πάρα πολλά πράγματα, έτσι. Σαν την Blizzard δεν είναι όμως. Σε πληροφορώ ότι η Blizzard έκανα request για να κάνω unban το παλιό μου account
ξανάνε, έχω κάνει γύρω στα 7-8 request, μου απαντήσανε μέσα σε μισή ώρα. Βέβαια ήταν automated message, το έχω πάρει το ίδιο message πολλές φορές, αλλά τουλάχιστον απαντήσανε, ρε φίλε. Okay. Θα μπορείτε έτσι. Η Blizzard δεν είχε τόσο θέμα στο communication. Τώρα στο implementation μπορεί να έχει θέμα, αλλά... Άλλο θέμα. Okay. Είναι... Okay. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Ναι, είναι πολύ σημαντικό να έχεις επικοινωνία με το community σου σε οποιοδήποτε game. Okay. Πώς εγώ 18 χρόνια τα περισσότερα ticket answers είναι automated. Ναι, οκ. Okay, ναι. Έτσι είναι. Εντάξει, και στο Wuthering Waves, όταν έκανα submit το feedback, ήταν, εντάξει, λάβανα ένα automated message, αλλά όταν βλέπω ότι στο update τα έχουν κάνει fixed κάποια, γιατί δεν κοίταξα όλα τα οποία έχω κάνει. Ναι, ακριβώς. Ναι, κάποια τα πράγματα. Βλέπεις το ότι έρχονται κοντά στο community και δεν αποστασιοποιούνται και καταλαβαίνουν τι πρέπει να φτιάξουν και τι όχι. Γιατί, ας πούμε, το Genshin, ουσιαστικά αυτό που έχει κάνει και το οποίο είναι κακό για μένα, είναι το ότι έχουν βάλει σαν το community, σαν τη φωνή του community, τους content creators, όπου για μένα δεν είναι αντιπροσωπευτικό για το τι έχει το player base. Και γιατί στην τελική, γιατί μου δίνεις feedback, μου δίνεις, ξέρω, τα surveys όταν έχεις specific people να σου κάνουν market, να σου μιλούν για το game, whatever, και δεν ακούς εκείνους και δεν ακούς εμένα. Γιατί πολλά από αυτά που είδαμε στα changes στο Genshin έχουν προταθεί από κάποιους content creators. Οπότε σε φάση... Και το βασικό θέμα, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι ότι είδες ότι they actually read what I told them to fix. Okay. Γιατί εγώ, τουλάχιστον στις αρχές, άμα δεν έχει Primogem στο server στο Genshin, δεν το κάνω. Έτσι. Και έχω πει σε πάρα πολλά άτομα να κάνουν το ίδιο, να μην δουν feedback αν δεν έχει Primogem. Αλλά μάλλον εδώ πέρα το community, το πεταμένο, θέλει μόρα. Μάλλον τους λείπουν τα 30k μόρα. Γιατί ξεκάθαρα το feedback που δίνουμε στα server δεν το βλέπει ποτέ κανείς. Είμαι πεπισμένος, έτσι. Προφανώς είμαι πεπισμένος. Εδώ πέρα βάλανε loadouts τα οποία δεν είναι loadouts. Ακριβώς. Και μας βάλανε και ένα training guide το οποίο θα μπει τώρα στο 4.5, το οποίο ακυρώνει όλη τη δουλειά. Οποιοδήποτε content creator κάνει guides ή οτιδήποτε. Ναι, όχι ότι είναι σωστό αυτό το guide, αλλά. Ναι. Ανεξάρτητα, ρε φίλε. Δηλαδή, ναι. Δεν έχει να λέει. Να σημειώσω 10. Ότι τελειώσανε τα creator. Κάνανε expired τα creator contracts. Πριν λίγο καιρό. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο αυτό. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο. Στα media server, μαλακία. Και, ναι, και επίσης, όταν έχει να κάνουμε beta, κανείς έξω από τους content creators, τους οποίους έχει κάνει, είναι contractually bind από την ηχόγειο, δεν έχει access στο τι βγαίνει ή όχι. Δηλαδή, αυτό το οποίο γίνεται τώρα στο Wuthering Waves δεν υπάρχει όπως να γινόταν στο Genshin. Και το συγκρίνω με το Genshin, γιατί είχαμε αυτό το... Στο Genshin Community είχαμε το τύπου Genshin Killer, ότι θα είναι το Wuthering Waves και τις συγκρίσεις που γινόντουσαν. Όπου για μένα, εντάξει, okay, σίγουρα θα υπάρχουν συγκρίσεις, αλλά όταν ένα game δεν κάνει expand, επεκτείνεται έξω από τους γνωστούς content creators και σε άλλους creators και σε άλλα άτομα τα οποία έχουν ζητήσει access, για μένα είναι αρκετά wise και αρκετά smart για το game. Γιατί έτσι καταλαβαίνουν και το player base. Γιατί όταν δεν δίνεις έναν player ο οποίος είναι player και είναι casual player ή είναι hardcore player, δεν θα λάβουν σωστό feedback και δεν θα ξέρουν τι θα φτιάξουν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Δεν έχω δει κανέναν Genshin content creator που πήρε access στην beta του Wuthering Waves να πει κάτι full αρνητικό για το Wuthering Waves. Εκτός και αν ήταν ο Τένχα που βγήκε out of context από τον editor. Ναι, εντάξει. Και από τον editor, τι εννοείς? Ναι, υπήρχε ένα όλο θέμα. Τον έβγαλε ο editor έξω, εκτός θέματος. Είπε ο Τένχα ότι και καλά φταίει ο editor. Ναι. Έγινε, ρε. Λογικά σε πιστέψαν όλοι. Ναι, υπάρχει το Genshin bias.
Και να υπενθυμίσουμε εδώ πέρα κάτι που λέει ο Tekton και το λένε και πολλοί, ότι το Genshin είχε buff. Ήρθε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, είχε το COVID buff, μια πολύ δύσκολη περίοδο που δεν είχε βγει τίποτα. Το π.χ. το Cyberpunk βγήκε μετά από 1,5-2 μήνες και ήταν full στα bugs στην αρχή, οπότε το παρατήσαν κατευθείαν περισσότεροι. Ήταν λοιπόν μια περίοδος που δεν είχε γίνει schedule να βγει τίποτα και βγήκε το Genshin μέσα στο COVID. Οπότε υπάρχει ένα πιο nostalgic feeling. Παρόλα αυτά, όταν είσαι content creator, δεν πρέπει να σε bias στο οτιδήποτε, κατ' εμέ τουλάχιστον. Πρέπει να είσαι ξεκάθαρα objective και όχι subjective στο... ή τουλάχιστον να προσπαθείς να είσαι subjective στο feedback που δίνεις για κάτι. Γιατί όλο το βίντεο αυτό το οποίο το κατέβασε μετά ο Τένχα ήταν delusional. Δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Ήταν λες και έπαιζε ένα άλλο game και μας είχε βάλει να βλέπουμε το Wither Waves. Κατ' εμέ. Okay. Εσύ Γιούκη, για πες μας από αυτά που έχεις δει για το Wuthering. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν θέλω να το συγκρίνω τόσο με το Genshin, γιατί ο κάθε developer παίρνει παιχνίδια τα οποία έχουν επιτύχει και φτιάχνει το standard, το base του εκεί πέρα που είναι πολύ σωστά και ένας πολύ σωστός τρόπος να φτιάξει ένα παιχνίδι. Εγώ θεωρώ, όπως και το Genshin για παράδειγμα, το οποίο πήρε πάρα πολλά πράγματα από το Breath of the Wild, που ήταν το Zelda, ήταν ένα από τα καλύτερα games που είχαν βγει τότε και ο κόσμος διψούσε για επόμενο Zelda game και διψούσε και μπήκε σε μια εποχή κορονοϊού που ήταν όλη μέρα κλεισμένο στο σπίτι και δεν είχε να κάνει τίποτα. Η αποτυχία του Cyberpunk βοήθησε και αυτό πάρα πολύ το Genshin, γιατί δεν είχες να παίξεις τίποτα άλλο εκείνη την περίοδο, δυστυχώς, γιατί όλα κλείσανε. Mm-hmm. Πολλά πολλοί developers πήραν πίσω. Για παράδειγμα, το 2020 εγώ περίμενα, ήταν το πρώτο trailer στο EA που βγάλανε για παράδειγμα το Silksong, το Hollow Knight, το οποίο είναι ένα πολύ δυνατό Metroidvania game που περιμένουν πάρα πολύ κόσμος, γιατί έκανε τεράστια επιτυχία το Hollow Knight το πρώτο. Mm-hmm. Και έμεινε πίσω λόγω COVID και αυτό, έμεινε και αυτό πολύ πίσω εκείνη την περίοδο. Ακόμα δεν το έχουν βγάλει βέβαια release, αλλά το Genshin είναι εκεί. EA Sports in the game. Ναι, όχι, δεν έχει να κάνει με την EA. Η Team Cherry είναι μια αυστραλέζικη εταιρεία που είναι 3-4 άτομα και το κάνουν. Οκ. Είναι τέρμα indie game και οι τύποι είναι απλά insaners από μουσικό production που έχουν κάνει τα γραφικά, όλα αυτά τα φτιάξανε λίγο μόνοι τους, 5-6 άτομα. Θα σε διακόψω για λιγάκι γιατί πρέπει να παίξουμε ads. Ναι, okay. Και παίζοντας ads θα πάω να κατουρίσω. Τέταρτο break για κατούρημα, πάμε λίγο. Αλλά δεν θα σας αφήσω έτσι, Πάμε να δούμε βίντεο Alex Noella, μπουρμπού. Να πούμε επίσης το μόνο κανάλι το οποίο έχει όλα τα 5 star view και μπορεί να τα κάνει cover όλα. Όλα μας είπα.
αυτή έλεγα. Λουκέτα. Πόσο σάξι. Θέλω να τη βγάλω και εγώ αυτή να ξέρεις. Ελπίζω να κάτσω. Αλλά δεν έχει πολλούς wipe of cold, δεν είναι το 5 stars ακόμα. Ναι, εντάξει, έχει ακόμα να βγάλει. Αλλά βλέπω να σκεπάω το πρώτο banner για τη wipe μετά. Και κάθαρα. Να πούμε και ότι φτάσαμε στους 500 subscribers, finally. Έτσι. Ήθελα να πω λίγο σχετικά με αυτό που είπε και ο Εθέρι, το ότι inevitably θα κάνεις τη σύγκριση με το Genshin. Γιατί το Genshin έχει σπάσει το κατεστημένο και έχει φέρει τα gacha να είναι... Είναι το πρώτο game το οποίο έκανε τα gacha relevant. Και αντάξει ενός triple A τίτλου. Οπότε λογικό και αναπόφευκτο είναι ότι θα πέσεις στη λούπα να κάνεις τη σύγκριση. Το θέμα είναι η διαφοροποίηση γίνεται στο εξής, το ότι το Wuthering Waves παρότι έχει δανειστεί πολλά στοιχεία από το Genshin, έχει καταφέρει να τα κάνει καλύτερα. Δηλαδή από τα banner που έχει σπίτι στο weapon banner και δεν χάνεις το 50-50, δεν υπάρχει 50-50. Έχεις 100% πιθανότητα να πάρεις το event weapon. Το standard banner που το έχουν σπλιτάρει για τους χαρακτήρες και για το όπλο, όπου στο όπλο επίσης μπορείς να διαλέξεις από το standard banner ποιο όπλο θες. Τα artifacts, τα echoes, τα οποία μπορείς να τα φαρμάρεις χωρίς resin και μπορείς να τα φαρμάρεις όσο θες και να επισκεφτείς και άλλους κόσμους με co-op και να φαρμάρεις και εκεί πέρα. Και όλα αυτά, ενώ βλέπεις ξεκάθαρα το ότι είναι remix, όπως τα λέμε στο industry, είναι unique. Παραμένει unique και δεν υπάρχει περίπτωση να μπερδέψεις το Wuthering Waves με Genshin, που θα μπορούσε να το πει κάποιος όταν έβλεπε το TOF, για παράδειγμα. Γενικά, σε αυτό που λέει ο Ethereal, δεν είναι μόνο στα games και στα λοιπά. Και στο anime π.χ. Πάντα υπάρχει κάποιο go-to anime σε συγκεκριμένα genre, τα οποία το χρησιμοποιούν σαν base, ώστε να φτιάξουν οι creators καινούργια πράγματα, τα οποία θα είναι σίγουρα παρόμοια με αυτό, γιατί έχεις πάρει τη βάση που θεωρεί ο κόσμος ότι αυτό είναι god, the greatest, και μπιντάρεις ώστε να φτιάξεις ό,τι καλύτερο μπορείς. Π.χ. για παράδειγμα, το 90 μαλάκα δεν υπήρχε σόνεν άνιμε, αντάξει του Dragon Ball. Το One Piece και το Naruto, πολλοί λέγανε ειδικά για το Naruto ότι είναι αντιγραφή, ότι αντιγράφουν πάρα πολλά πράγματα, ειδικά στα fights από το Dragon Ball, αλλά δεν μπορείς να πεις, δεν μπορείς να κάνεις συγκρίσεις. Είναι κάτι δικό τους, καινούριο, το οποίο... Ναι, μεν πήρανε πολλά σόνεν άσπεξη από κάτι, το οποίο είναι το στάνταρ, ειδικά και ακόμα και για σήμερα είναι ένα στάνταρ και κάτι το οποίο θέλεις να φτάσεις και να ξεπεράσεις, και φτιάξανε τη φοβερή τους legacy. Έτσι είναι και τα Wuthering Waves. Ναι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό.
Έτσι πρέπει. Μα έτσι πρέπει. Αυτό είναι το υγιής πράγμα που πρέπει να γίνεται και είναι πραγματικά κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται. Το Genshin έκανε κάτι, πήρε το Gacha System, το οποίο ήταν παλαιολιθικό τότε για εκείνη την εποχή, έβαλε και ένα τρελό PT System, το έκανε εκεί, έφτιαξε ωραία animations, ωραία γραφικά, ωραίο story, ας πούμε για τότε, okay, ναι, πολλά ωραία πράγματα. Και γι' αυτό οι developers όπως το TOF, όπως το Wuthering Waves, παίρνουν αυτή τη βάση και φτιάχνουν δικά τους πράγματα και πραγματικά, εντάξει, μπορείς να τα συγκρίνεις όλα φυσικά, γιατί είναι στο ίδιο genre και μπορείς να πεις μια σύγκριση, αλλά για μένα αυτό δεν είναι, δεν μ' άρεσε δηλαδή να τα πιάσω και να πω αυτό και αυτό και αυτό, εκείνο και εκείνο και εκείνο, πραγματικά. Είναι πιο ωραίο να μπεις και να κάνεις experience κάτι το οποίο το έχεις ζήσει από την αρχή. Είναι πολύ υγιέστατος τρόπος να κάνεις approach σε ένα καινούριο παιχνίδι, πιστεύω. Όπως και το League of Legends, για παράδειγμα, πήρε πάρα πολύ. Έκλειψε τον Dota, αλλά δεν πήρε. Σε παρακαλώ, πάρα πολύ. Θα ήθελα στο Discord να μην στριμάρετε League of Legends. Λοιπόν, ναι, ιδανικά θέλω να μην συζητήσουμε MOBA, αλλά όντως ισχύει αυτό. Παράδειγμα το πήρα. Το καλύτερο κόπι κατ' εμέ της Dota, της πρώτης, της original, της πασοκικής, ήταν το Heroes of New Earth, το οποίο έφαγε cancel, δυστυχώς. Έφαγε. Τι θα κάνουμε. Anyways. Και τώρα πάμε στο χαρακτηρισμό Genshin Killer. Και θα ξεκινήσω εγώ το σχόλιο πάνω σε αυτό. Το οποίο πιστεύω έχουμε όλη την ίδια άποψη σε αυτό το podcast. Ότι ο μοναδικός που μπορεί να σκοτώσει τον Genshin είναι το ίδιο το Genshin. Το οποίο το κάνει σε κάθε patch με τρελό consistency. Με τρελό consistency. Ώστε να καταλήξουμε να περιμένουμε το expansion κάθε χρόνο και να παίξουμε για δύο patch. Από την άλλη, μπορείς να συγκρίνεις δύο games, αλλά δεν είναι απαραίτητο να διαλέξεις ένα από τα δύο. Θα παίξεις και τα δύο. Ειδικά όταν ένα game όπως το Genshin μπορεί να έχει νεκρά patches. Εμένα προσωπικά με έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτό. Είμαι σε αυτή τη φάση. Επειδή παίζω αρκετά games, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ ότι έχει νεκρές περιόδους στο Genshin, ούτως ώστε να παίξω το content ενός άλλου game. Αυτό λοιπόν θα κάνει το Wuthering. Okay. Δεν χρειάζεται να λες και να είσαι biased σε αυτό, όπως ήταν κάποιοι content creator, π.χ. η Tenha, ο οποίος δεν ξέρω γιατί έχει τόσα subscribers, δεν ξέρω γιατί έχει τόσα viewers, δεν ξέρω γιατί έχει τόσα subs, αλλά ο τύπος είναι άσχετος. Ο τύπος είναι, δεν έχει ιδέα από games ο τύπος, ξεκάθαρα. Okay. Ξέρει μόνο να λέει ότι το πουλί του είναι καυλωμένο σε κάθε stream, αυτό. Ή να μιλάει για πούτσους. Αυτό κάνει, δεν κάνει κάτι άλλο. Έτσι, ξεκάθαρα, δεν κάνει κάτι άλλο ο τύπος. Λοιπόν, όλα τα game έχουν dead patch. Ναι, αυτό είναι ότι όταν καθαρίσεις το main content ενός game, μετά μπαίνεις στη λογική dailies. Okay. Οπότε μπορείς να παίζεις πολλά games μαζί. Έτσι λειτουργούν τα gacha. Έτσι είναι το mindset okay. του παιχνίδι από το game. Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, θέλω ένα game που να είναι ανταγωνιστής του Genshin, ούτως ώστε να υπάρξει, να ανέβουν οι πιθανότητες να φτιάξουν κάτι στο Genshin. Και το ήθελα πάρα πολλά χρόνια αυτό. Και δεν έβγαινε κάτι. Δυστυχώς με το Tower Fantasy δεν μπορούμε να πούμε ότι βγήκε, είχε βγει κάποιος έτσι, ανταγωνιστής του Genshin. Γιατί ήταν άλλο το ζάνρα του game. Ήταν MMO. Έτσι. Όποιος... και οι ίδιοι... Με τόσα bugs όταν έκανε release στο West, στο Global, με τόσα bugs που είχε, φλόπαρε αμέσως το game. Δεν είχε κανένα adoption. Για το TOF λες. Ναι. Μα δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι ακόμα και οι ίδιοι λέγανε ότι είμαστε Genshin Killer, ενώ βγάζεις ένα game σε άλλο ζάνρα. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Είσαι δηλαδή...
δεν έχεις εγκεφαλικά κύτταρα για να το λύσεις αυτό. Ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Gacha MMO είναι αυτόματα pay to win. Ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να πεις, δεν μπορείς να μου αλλάξεις τη γνώμη. Γιατί όταν υπάρχει interaction μεταξύ παικτών, θα υπάρξει και το αντίστοιχο mood, ούτως ώστε να βγεις πάνω από τον άλλον και να πάρεις παραπάνω rewards. Οπότε έχεις pay to win. Ενώ στο Genshin δεν είχες ποτέ pay to win. Είναι όλα για quality of life. Μπορείς να βγάλεις όλο το content με τετράσσερα characters. Τέλος. Έτσι. Δεν πιστεύω να διαφωνεί κάποιος. Ακριβώς. Απλά βγάζουμε waifus και λοιπά για την κάβλα μας. Και μάλιστα στο Wuthering έχει κάποια τετράσσερα τα οποία είναι πάρα πολύ δυνατά. Από ό,τι έχω δει. Πάρα πολύ δυνατά. Που είναι πολύ καλό αυτό. Ο main character είναι το καλύτερο unit που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο game. Φαντάσου. Ναι, είναι πεντάστερο. Πεντάστερο, εντάξει, ναι, αλλά είναι free. Είναι free. True. Όχι, συμφωνώ με αυτό που είπε να πει και εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί, όπως αναφέρω το Tenka, βγάλει τόσο χέρι το Tenka και ήθελε τόσο πολύ να είναι ένα ακριβές copy του Genshin. Δεν θέλεις να, όταν παίζεις ένα καινούργιο game, να παίζεις το ίδιο game που έπαιζες πριν. Θέλεις να παίζεις κάτι διαφορετικό, θέλεις την αλλαγή. Γιατί στην τελική, τάξη, το βαριέσαι μετά, άμα είναι τόσο ίδιο. Ενώ στο Weathering, εγώ το βρήκα αρκετά engaging και ο λόγος ο οποίος έκανα τις συγκρίσεις που έκανα είναι γιατί αυτή η σύγκριση υπάρχει και θα υπάρχει. Γιατί το Genshin είναι top στο δικό του genre, οπότε obviously θα υπάρχει και αυτή η σύγκριση, αλλά αυτό σταματάει εκεί. Εγώ θα ήθελα να συνεχίσω να παίζω Genshin, εφόσον το Genshin θέλει να διατηρήσει ένα high standard, γιατί αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε τη διατήρηση αυτού του high standard. Και αν έχω όμως το Weathering, δεν θα με νοιάζει το αν θα διατηρήσει το equally high standard το Genshin, γιατί at the end of the day το Genshin θα κάνει άλλα πράγματα τα οποία θα το κάνει πιο competitive με το Weathering. Οπότε εγώ θέλω πάρα πολύ να πετύχει το Weathering. Δεν το βλέπω, δεν νομίζω, δεν είναι ίδιο με το Genshin και νομίζω ότι έχει ένα καλό core, ένα καλό base foundation για να γίνει ένα πάρα, για να γίνει battle με το Genshin. Και of course να υπάρχει και αυτό το, δηλαδή να σπιταριστούν οι players, το player base, και να ασχολούνται με κάτι άλλο εκτός από το Genshin. Γιατί τώρα με αυτό που είχαμε δει με το Genshin drama και όλα αυτά, εμένα δεν μ' αρέσει. Ήταν ένα κακό marketing για το Genshin, γιατί αυτό ουσιαστικά κάνουν οι creators που έχει κάνει hire το Genshin. Αντί να πληρώσουν λεφτά να κάνουν καλό marketing, πληρώνουν τους creators να κάνουν τα πάντα. Να κάνουν marketing, να κάνουν μπεράξεις, να κάνουν τα πάντα. Όπου για μένα αυτό είναι λάθος. Και θέλω μια εταιρεία να τα διαχωρίζει αυτά, γιατί εγώ είμαι customer και θέλω να μου διαχωρίζεις τη θέση του καθένα. Και μ' αρέσει πάρα πολύ έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Έχει κάνει introduce πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν στο Genshin, όπως τα Echoes. Μ' αρέσει το gameplay που μπορώ να παίξω σαν ένα Echo, να γίνω, ας πούμε, το Turtle και να κάνω Turtle Dance, ή να κάνω ή να γίνομαι Crownless και να πετάω και να κάνω διάφορα. Είναι πάρα πολύ fun. Το βρήκα πολύ fun, πολύ engaging και δεν είναι αρκετά, δεν είναι όσο εύκολο όσο στο Genshin το να κάνεις exploration, world exploration. Γιατί στο Genshin κάνεις world exploration, αλλά δεν δυσκολεύεις να σκοτώσεις τα μαμπάκια σε αυτό, άμα είσαι στο ίδιο επίπεδο. Εντάξει, είναι λίγο. Είναι πολύ καλό το balance και αυτό μου αρέσει. Αλλά δεν ακούω όμως και τα, γιατί έχω ακούσει και διάφορα σχόλια γιατί, από τα pros and cons. Όπως επίσης το ότι δεν υπάρχουν πολλά mobs στο world, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά κενά areas. Εντάξει, υπάρχουν κάποια areas τα οποία δεν έχουν κάποια mobs, αλλά δεν νομίζω ότι δεν έχουν αρκετά. Ναι. Γιατί αν είχαν αρκετά θα ήταν πάρα πολύ overwhelming. Δεν θα μπορούσε, δηλαδή θα πρέπει να περπατάς και να
γίνεσαι engaged in battle όλη την ώρα, γι' αυτό θα ήταν ενοχλητικό. Mm-hmm. Και δεν θα μπορούσες κιόλας να το παίξεις έτσι, θα πέθανα συνέχεια. Ειδικά στην αρχή. Τώρα εντάξει, προφανώς χρειάζεται backfixes και όλα αυτά να βελτιωθούν, αλλά ήδη έχουν βελτιώσει πάρα πολλά πράγματα. Και νομίζω ότι όποιος, αν κάποιος είχε έρθει στα stream μας ή αν κάποιος είχε δει κάποια από τα βιντεάκια μας, θα δει το ότι είναι fun και το ότι θέλεις να παίξεις, θέλεις να δεις, θέλεις να... Ακόμα και στα mobs, ξέρω εγώ, στο world. Δηλαδή, εγώ έχω αυτό το ότι θέλω να παίξω. Ενώ στο κίνηση μου προσπαθώ να προσπεράσω και να μην με δουν. Γιατί βαριέμαι να παίξω, ξέρω εγώ. Θέλω να παίξω με αυτό το mob. Θέλω να κάνω engagement battle. Γιατί ακόμα και οι χαρακτήρες οι ίδιοι είναι αρκετά ενδιαφέροντο gameplay για να με κάνει να παίξω, να θέλω να παίζω. Αυτό έχω να πω. Ως προς αυτό. Τώρα, αν έχουν τα παιδιά κάποια ερώτηση από το chat αυτό για κάτι τέτοιο. Και είμαι τυχόγιο, δυστυχώς. Ναι. Okay, εγώ είμαι πολύ optimistic για το Wuthering Waves και περιμένω πώς και πώς να βγει. Και θα ήθελα πολύ να μπω και στο Creator Program τους για να κάνουμε ωραία πραγματάκια. Αλλά ναι. Δυστυχώς η Ελλάδα είναι ψιλοκατορημένο area και δεν ξέρω αν θα μας δώσουν βάση καθόλου, αλλά μέχρι στιγμής ό,τι έχουν κάνει marketing wise μου αρέσει πάρα πολύ, ξεκάθαρα. Δηλαδή έχουν ξεκινήσει από την αρχή ό,τι δεν κάνουν στο Punching Grey Raven, που από ό,τι λένε έχει ένα από τα καλύτερα combat system, αλλά είναι πολύ close. Ναι, απλά στο Punching Grey Raven είναι unplayable το game, έτσι, ξεκάθαρα. Ναι. Θες τρία χέρια, τουλάχιστον στο PC. Αλήθεια, μαλάκα, το αλήθεια σας λέω, έτσι, καλά, έξι πόδια στον πάτο σου, με αυτά τα πεντάστα που βγάζεις. Λοιπόν, ναι, πραγματικά, το κατέβασα να το δοκιμάσω και ήθελα τρία χέρια για να παίξω. Anyways, δεν είναι αυτό το θέμα, αλλά ό,τι δεν κάνω στο Punch Grey Raven και ό,τι δεν έχει κάνει η Μιχόγειο σε οποιοδήποτε game της, το κάνουν αυτοί. Δηλαδή, σε κάθε close beta έχουν ένα creator program με rewards, εκτός από το κανονικό creator program που έχουν. Γιατί το Project Wave ήταν ξεχωριστό, έτσι. Έχουν κάνει δύο closed beta με πολύ καλό visibility. Έχουν κάνει αλλαγές από community feedback από το πρώτο beta στο δεύτερο. Ήταν λες και αλλάξαν όλο το game, πραγματικά. Και ακόμα και τώρα που μας είπε η Νοέλα για το τελευταίο patch, αλλάξανε πάρα πολλά πράγματα από feedback των players που παίξανε στο closed beta. Εμένα αυτό με κάνει πάρα πολύ optimistic για το συγκεκριμένο game. Okay. Έχουμε ερώτηση από τον Απόστολο. Από ό,τι έχετε δει τώρα στην beta, έχει αρκετό free currency για summons. Έχει. Σκέψου, έχει το ίδιο currency που δίνει και το Genshin. Δηλαδή κάθε τσεστάκι ή κάθε puzzle δίνει ακριβώς τα ίδια πράγματα. Και φαντάζομαι στο release θα δώσουν και ένα-δύο multis εύκολα για το pre-registration. Οπότε θα μπορείς να κάνεις και πόσο στο μισάρο ή στην ώρα τα rerolls που θες για να βγάλεις τους χαρακτήρες. Αλλά δεν έχει και σημασία. Έτσι. Δηλαδή, οι χαρακτήρες οι οποίοι υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο game, πέρα από δύο που κάνουν κάτι unique, δηλαδή χυλάρουν ή δίνουν κάποιο buff, δεν χρειάζεται το 5-star για να κάνεις progress, δεν χρειάζεται το 5-star για να βγάλεις το content, γιατί έχεις και ένα layer που είναι το skill. Σίγουρα. Μπορείς να το τζάρεις, μπορείς να κάνεις πάρι και ακόμα να είσαι αποδυτικός σαν damage output για να βγάλεις το content. Και τα 4-star είναι και αυτά αρκετά καλά σχεδιασμένα και unique. Δηλαδή έπαιζα χθες με ένα 4-star το οποίο το έχω στο μυαλό μου να το δοκιμάσω, το οποίο κάνει απίστευτο πάρι. Κάνει dodge και μετά normal attack και κάνει πάρι on top of the dodge με extra damage. Και είναι τρελό. Αλλά δεν έχουμε πάει στο endgame ακόμα, έτσι. Ναι, εγώ έπαιξα με ένα τετράστερο που έκανε μενέλαο, δεν έκανε πάρι. Και ήταν πολύ καλό. Ωραίο. Cold.
Είναι στο release, Απόστολε, πιο πολύ. Δηλαδή εκεί θα φανεί. Και βέβαια όχι ακριβώς στο release. Όταν φτάσουμε στο end-end game, δηλαδή όταν έχεις τελειώσει με το exploration, έχεις κάνει το story, έχεις τελειώσει το οτιδήποτε σου έχει δώσει το πρώτο patch ή το πρώτο, τα πρώτα δύο patches. Και τα events που θα δίνουν. Και τα events, ναι. Γιατί θα δούμε και πώς θα πάει και με το weapon banner. Γιατί το currency στο weapon banner δεν ξέρω αν το έχουμε πει. Έχει διαφορετικές μπάλες, τύπου μπάλες από ό,τι έχει στο standard, αλλά έχει 100% στο weapon banner. Mm-hmm. Δεν φοβάσαι να χάσει κανένα 50-50. Ειδικά για κάτι dividexes που τους έχουν πάει αίμα, αυτό είναι super duper καλό. Να αναφέρω κάτι που είπε και ο Gengar πριν. Είπε ότι οι Hoyo Employed Creators είναι όλοι από το ίδιο παρεάκι, οπότε άκουγες από όλους την ίδια άποψη μέχρι κεραία. Ευτυχώς ξεσκεπάστηκε το σκάμ που έκαναν. Ισχύει εν μέρη, ναι, έπαιξε όλο εκείνο το δράμα που είδαμε για το patch 4-4. Με ό,τι repercussions έχει αυτό, με ό,τι ξεσκεπάστηκε σχετικά με το πόσο manipulative ήταν και είναι προφανώς ο Άτσου, ο οποίος ξαφνικά νομίζω απέκτησε καινούρια κανάλια στο YouTube και στο Twitch, τα είχε παλιά και δεν τα χρησιμοποιούσε, δεν ξέρω τι έγινε. Αλλά ναι, έχει φάει πολύ κακό publicity ο συγκεκριμένος άνθρωπος με αυτά που όπως αποδείχθηκε και υπόθηκε έχει κάνει. Το πρόβλημα κατ' εμέ είναι το όλο structure του Creator Program. Ξαναπροσπάθησα εγώ μέσα από εκείνο το website, δεν ξέρω αν το θυμάστε, Άλεξ, Νοέλα και Γιούκη, που σας είχα δείξει εκείνο το website για τους creators του Hoyoverse, και αυτό το έκανα για μπάς και παράξει στο Zenless Zone Zero. Ξαναέκανα apply και με ξανακάνανε reject γιατί λέει δεν έχω αρκετό Genshin content που έχω παίξει πάνω από 2.000 ώρες Genshin on stream. Οπα. Ναι, δεν ξέρω πώς και τι. Okay. Καλό στο ναι. Ναι, δεν είναι ξέρω. Πάρα πολύ περιοριστικό και γενικά είναι κάτι το οποίο συχαίναμε στο Genshin, το που είναι, έχει τους elite player, elite creators, όπου είναι το golden goose, ξέρω εγώ, και μετά όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουν στον ίδιο μοίρα, το οποίο θεωρώ ότι έχει κάνει harm στο game, αντί να κάνει καλό στο game, γιατί δυστυχώς η συγκεκριμένη, το να κάνεις gatekeep, στο content creation, αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα που είναι το game σου δεν γίνεται spread out και δεν αποκτάς μεγαλύτερο player base. Και βλέπουμε αυτά που βλέπουμε, δηλαδή στα updates, Genshin, τα καινούργια implementations τα οποία κάνουν, είναι καινούργιο player base. Αλλά πώς θα έχεις καινούργιο player base όταν δεν δίνεις την ευκαιρία σε καινούργιους content creators να διαδώσουν το game σου και έχεις 4 μόνο και δεν δίνεις σε κάποιον άλλο την ευκαιρία έτσι ώστε να δεις κιόλας που πάει το game σου, που έχει μεγαλύτερο success. Γιατί δεν σου λέω να τους βγάλεις, σου λέω όμως να κάνεις additional. Δηλαδή να φέρεις και άλλους. Και αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι το marketing αυτό λειτουργεί και βλέπουμε το αποτέλεσμα, το βλέπουμε στο ίδιο το game. Και για μένα αυτό είναι το οποίο θα γίνει το Genshin, όπου λέμε το Genshin, θα σκοτώσει το Genshin itself. Γιατί πολύ απλά δεν καταλαβαίνει το ότι, ναι, ok, έχεις πετυχημένους streamers, αλλά πρέπει, εάν θες καινούργιους players, δεν θα πάνε εκεί. Θα πάνε σε κάποιον άλλο content creator, όπου μπορεί να έχει δικό του player base, μπορεί να έχει κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι το έχουν σκεφτεί that far, και γι' αυτό πιστεύω το marketing και publicity team, PR team είναι πολύ κακό. Κάτσε λίγο κάτι σε αυτό, γιατί βασίζεται και σε αυτό που λέει ο Γκέγκελ. Αντάξει, ότι προκειμένου να σε πιάσει ο αλγόριθμος στο YouTube, θα πρέπει να δημιουργήσεις κάποιο value για τον θεατή, να το δει έτσι ώστε να πάρει το σύγχρονο το YouTube ότι το βλέπεις, έχει watch time και να το προτείνει και αλλού. Ο καλύτερος τρόπος για να το κάνεις αυτό είναι με τα guides. Όταν κάνεις guide για κάποιο χαρακτήρα, συνήθως θα είναι ένα 15 λεπτό βίντεο και θα έχει ένα watch time τουλάχιστον
το μισό. Ναι. Οπότε πολύ πιο εύκολα θα το πάρει ο αλγόριθμος. Και έτσι πέτυχε και ο Braxophon. Αν δεν κάνεις δηλαδή το attempt να πιάσεις το YouTube με κάποιο viral clip, το value-based από το educational content είναι υψηλότερο τα chance να προωθηθείς. Οπότε, κάνοντας το gatekeeping σε αυτό το τομέα, δίνοντας access στους χαρακτήρες μέσα από τα media servers και κάποιοι είχαν το προβάδισμα στο να δημιουργήσουν, να κάνουν edit όλα τα βίντεο εβδομάδες πριν και να τα έχουν έτοιμα στο release που έπρεπε να ξυπνήσουμε 4 ώρα για να φτιάξουμε το βίντεο, να τον ανεβάσουμε το χαρακτήρα για να έχουμε chances να μας δουν κάποιοι, είναι τρελό. Έτσι. Και το έκανα αυτό με τον Baizu. Όταν βγήκε ο Baizu, δεν είχε κάνει κανένας video guide για τον Baizu. Και έκανα ένα trial, ένα showcase τύπου με τη Γιάννη Μίκο στο Abyss και το βίντεο έπιασε 40.000 views και δεν το πίστευα. Γιατί δεν είχε βγει κανένας να κάνει βίντεο. Τον είχαν κλάσει όλοι τον Baizu. Ήταν με το Star Elite, νομίζω. Ναι, και ήταν και το launch του Star Elite εκείνη την περίοδο. Οπότε ήταν όλοι focus εκεί πέρα. Το οποίο μετά έχει επιπτώσεις αντίστοιχα, γιατί εντάξει, εγώ δεν βιοπορίζομαι από το YouTube, το κάνω για την καβλάντα μου. Αλλά. Εντάξει, δεν κάνεις και monetize ακόμα. Ναι. Κάποιος άλλος όμως content creator που θέλει να ζήσει από αυτό ή ζει από αυτό, έχει πρόβλημα. Ναι. Κοιτάξτε, είναι αυτό το ότι θα πρέπει να ξέρεις πού να κοιτάξεις και βασικά δεν χρειάζεται να είσαι και κανένας genius ή να είσαι κανένα πτυχίο, ξέρω εγώ, για marketing ή PR. Νομίζω ότι είναι αρκετά φυσιολογικό ότι όταν είσαι μέσα σε αυτά τα πράγματα να θέλεις να δεις, όταν θέλεις να αποκτήσεις και καινούργιους players, όταν είσαι και καινούργιο game, να δεις πολλά διαφορετικά views, έτσι ώστε να καταλάβεις τι players έχεις, τι players μπορεί να έχεις, ποιους players μπορείς να τραβήξεις. Οπότε είναι αρκετά σημαντικό αυτό που έκανε το Weathering Waves. Of course, θα ήταν και αρκετά καλύτερο, ας πούμε, να έχουν και τα παιδιά access. Τώρα δεν ξέρω ποιο ήταν. Open beta. Ναι, δεν ξέρω ποιο ήταν το process για να δώσουν access για το closed beta, το δεύτερο, αλλά νομίζω ότι κάνουν αρκετά καλή δουλειά μέχρι τώρα για μένα. Εντάξει, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να βελτιώσουν. Ας πούμε, εγώ ένα κον το οποίο θα μπορούσα να δώσω στο Weathering είναι το ότι δεν βρήκα μεγάλο connection και με την ιστορία, αλλά και λίγο πιο γενικά, στο να έχει τα tanks και τους rangers με τα όπλα, με το πιο Chinese style city. Αυτό δηλαδή και το έδωσα σαν feedback ότι θα ήθελα να κάνω ένα καλύτερο connection σε αυτό, γιατί δεν το καταλαβαίνω, φαίνεται λίγο άκυρο, ότι δεν έχουμε καλό link. Οπότε, εντάξει, μπορεί να φταίει και ότι λείπουν κάποια πράγματα στο θέμα του story, στα voices κλπ. Ναι, αυτό. Οπότε ήθελα λίγο καλύτερο connection σε αυτό. Αλλά εντάξει, δεν είναι ότι με ενοχλεί και ιδιαίτερα. Εντάξει, μπορώ να το προσπεράσω, δηλαδή. Okay. Δεν με ενοχλεί και ιδιαίτερα αυτό μέχρι εκεί. Τώρα δεν. Δηλαδή, όσον αφορά τι άλλο. Κοίτα, εγώ θέλω να πω το γεγονός ότι δεν είναι Genshin killer, έτσι, σε καμία περίπτωση, γιατί από εκεί ξεκινήσαμε. Ναι. Και το Genshin είναι το μόνο το οποίο μπορεί να σκοτώσει τον εαυτό του και το αποδεικνύει έμπρακτο. Δηλαδή, το πατσάκι τώρα που θα βγει το 4,5 με τα γατάκια που θα τα γαϊδεύουμε και τις μαλακίες που κάνουν implement. Εντάξει, ρε φίλε, ξενερώνεις τον κόσμο. Δεύτερον, μας σωθείς να παίξουμε Wandering Waves. Ειδικά, άμα είσαι ένα άτομο το οποίο γουστάρει το combat και το playstyle που σου προσφέρει το Genshin, δεν βρίσκεις ευχαρίστηση σε αυτό το game. Και πάλι καλά που δεν έχεις πολύ content να κάνεις και σου μένει ελεύθερος χρόνος να πας όντως σε άλλο παιχνίδι. Mm. Αλλά είναι απίστευτο το ότι υπάρχουν άτομα που παίζουν Genshin και έχουν ένα τρελό mentality και απλά προτιμούν να μαζεύουν μέντες από το να παίξουν κάτι άλλο. Όχι, ο Enviosity, ο Designated Mint Picker. Όταν τον βάζει η ίδια εταιρεία και του λέει κάτσε καλά, κάθεται καλά. Δεν είναι κάτι. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε. Ναι, έπαιξε Wuthering όμως.
πολλούς παρόμοιους content creators γενικά σε games όπως το Genshin, γενικά σε τέτοια είδους online games. Ναι, αλλά έπαιξε. Που είναι τέρμα corpo fans. Δεν είναι ότι δεν έπαιξε. Αυτό που λέω γενικά με το Genshin είναι full corpo ισχύ, άπειρα, είναι full corpo, δεν παίρνει κανένα... Δεν κάνουν κανένα, καμιά κίνηση αλλαγής. Δεν θέλουν να ρισκάρουν τίποτα. Κυριολεκτικά δεν ρισκάρουν τίποτα σαν εταιρεία. Δεν τους μοιάζει και να ρισκάρουν γιατί είναι πρώτοι σε όλα. Οπότε γιατί όταν βγάζει 60 μιλίων το μήνα, τι να ρισκάρεις. Δεν υπάρχει λόγος. Το Wuthering Waves είναι. Εγώ πιστεύω ότι το Wuthering Waves δεν είναι Genshin Killer. Είναι κάτι το οποίο θα οθεί στο Genshin να γίνει ακόμα καλύτερο για μένα. Δεν το πιστεύω. Για μένα είναι complete. Θα μπορούσε. Εγώ το κοιτάω θετικά γενικά. Όχι, και εγώ θετικά το βλέπω. Απλά έχω hot take το ότι οι mint farmers θα είναι στο Genshin. Απλά. Δηλαδή το Wuthering Waves θα θέλει να ασχοληθείς. Έτσι, θα πρέπει να φαρμάρεις τα echoes, να γκριντάρεις για το RNG, να φτάσεις στο endgame, να μάθεις τα patterns από τα bosses, να το τζάρεις. Αλλιώς θα τραβάς ό,τι τραβάω και εγώ στο stream που πεθαίνω. Καλά, πολύ οι mint farmers θα πάνε στο Wuthering Waves γιατί εκεί πάνε και τα λεφτά για την αρχή. Για cloud θα πάνε όμως και μετά θα το παρατήσουν. Αλλά σίγουρα οι casual θα παρατήσουν full το game, ειδικά όταν φτάσουν στο endgame content. Φάση Νικόπλης και τα λοιπά θα λέει δεν θα μπορώ να το βγάλω το παιχνίδι γιατί δεν έχω units που μπορεί και αυτό να μην ισχύει. Αλλά σίγουρα θα το σταματήσουν το παιχνίδι αυτό. Ήδη είναι σίγουρα λίγο πιο σίγουρα είναι, όχι λίγο, είναι πιο δύσκολο από το Genshin και γενικά έχει mechanics τα οποία χρειάζεσαι κάποιο skill ας πούμε ξέρω εγώ στο παιχνίδι σίγουρα. Είναι και θέμα συνήθειας. Αυτό με τα echoes είναι για μένα πολύ θετικό το να μπορείς να παίζεις όλη μέρα. Απ' την άλλη, μπορείς να παίζεις όλη μέρα για να βγάλεις κάτι. Γιατί ελπίζω να μην είναι τα chances στενάχωρα όπως είναι γενικά στα gacha games. Και τα stats να βγαίνουν, εντάξει, να φαρμάρεις, αλλά να βγαίνουν, ξέρω εγώ. Να μην φαρμάρεις 8 μήνες ένα artifact το οποίο σε έχει πάει γαμιώτας. Ελπίζω αυτό να μην συμβεί, γιατί πρέπει να κάτσεις να παίξεις το παιχνίδι, έτσι δεν είναι όπως το Star Rail που πάω, το βάζω ότο, κάνω διαφορετικά πράγματα γιατί δεν έχω χρόνο, γιατί δουλεύω, γιατί δεν είμαι content creator και δεν συντηρήμαι από αυτό και δουλεύω κανονική δουλειά και πρέπει να παίξω και άλλα games και παίζω και τα λοιπά και δεν έχω το χρόνο, δηλαδή σαν το Lost Ark για παράδειγμα, είναι βέβαια full hot take αυτό. Αλλά ελπίζω να μην είναι full grindy το να κάτσεις να παίξεις 24 ώρες το 24ωρο, γιατί ο κόσμος θα το βαρεθεί αυτό. Έτσι. Για να μην είναι και punishment, έτσι. Δηλαδή δεν έχω το χρόνο να φαρμάρω. Αυτό. Είμαι κανείς τώρα επειδή δεν έχω τα stats. Ναι. Ακριβώς αυτό. Κοίτα, στο Wuthering, η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαν με ένα mentality που θέλουν να κάνουν facilitate και casual players και hardcore gaming players, ας πούμε. Okay. Γιατί βλέπεις ότι σου λέει στα bosses θα σου έχω και ένα πιο hard mode, ας πούμε, για να γουστάρεις άμα είσαι τέτοιο είδους παίχτης. Αλλά σου έχει και το normal mode για τον casual να πάει να το κάνει clear και μετά να κάνει logout από το game, να πάει να πιει ένα ποτό, whatever. Αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Αν και βγαίνει προς τα έξω, αυτή τη στιγμή αυτό που βγαίνει πιο προς τα έξω είναι ότι κάνει focus πιο πολύ σε hardcore κοινό, αλλά δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει, δηλαδή... όχι. Απλά αυτό είναι το content το οποίο βγάζουν τώρα content creators προκειμένου να τους πιάσει ο αλγόριθμος, να μαζέψουν views, να τους δει ο κόσμος. Γιατί δεν έχει να κάνει guides ή κάτι τέτοιο. Ναι. Νικάζινο σε κάποια σημεία έχει κανονικό skip. Σε κάποια. Ναι. Side quest νομίζω έχει. Ναι, στα side quest μόνο. Τα side quest έχει κανονικό skip. Όχι, νομίζω ότι το balance που έχουν κάνει όσον αφορά τους πιο hardcore players και τους πιο casual players, νομίζω ότι είναι αρκετά καλό. Γιατί στην τελική δεν σου πει κανείς να πας να φραμάρεις ώρες ξέρω ατελείωτες για να βγάλεις τα echoes. Δεν χρειάζεται, το κάνεις όποτε θέλεις, δεν είναι time gated, δεν είναι resin gated, οπότε οι waste plays όπως τα λένε στο weathering είναι ξεκάθαρα στο δικό σου χρόνο, πόσο χρόνο θες να αφιερώσεις, οπότε νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά θετικό από αυτή την πλευρά. Δηλαδή, ναι.
σε όποιον streamer έβλεπα και το ανέφερε αυτό, έλεγα το εξής. Προτιμώ να καώ με αυτό, με το να φαρμάρω echoes, παρά να μην έχω τίποτα να κάνω σε ένα game. Ξεκάθαρα. Εγώ προσωπικά προτιμώ χίλιες φορές. Και από τους εκκλητιστές απ' έξω το ίδιο προτιμώ, να ξέρεις. Ξεκάθαρα, δεν ξέρω να τον ακούσω. Δεν ακούστηκε. Ευτυχώς δεν ακούστηκε. Εντάξει, αλλά κατήμως μέτωσε μέσα στο σπίτι μου. Λοιπόν, οπότε έχουμε... συζητήσαμε για το 4-5 του Genshin, που δεν συζητήσαμε και πολλά γιατί δεν υπήρχε και κάτι σοβαρό να συζητήσουμε εκτός από το νέο banner. Συζητήσαμε για το Starrel και το πώς κάνει κατσάπ στο income που βγάζει μιχόγιο από το Starrel σχέση με το Genshin. Τώρα ο Νίκος ανοίγει μεγάλη κουβέντα, μαλάκα. Γιατί γιατί γάμισε τα μαλάκα, Νίκο. Συζητήσαμε για το Wuthering. Και λέει, τι λέει ο Νικάζινος τώρα. Γιατί κάζουαλς να έχουν την επιλογή να έχουν όπου θέλουν hard mode και εμείς να μην έχουμε skip όπου θέλουμε. Για το Genshin λες. Το Genshin δεν θα αλλάξει ποτέ. Θα μείνει όπως έχει πάντα. Πιο πιθανό είναι να βάλει το Star Rail skip button πρώτο παρά το Genshin. Ισχύει. Γιατί αυτά που λέει η Paimon για όσους είναι στο Genshin team είναι content. Ακριβώς. Πιο πιθανό είναι να χάσω το 55 στην Acheron. Έγινε ρε. Λογικά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Α, εγώ έχω να προσθέσω ότι, εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν αυτό είναι, ξέρεις, είναι accurate ή όχι, αλλά το δικό μου thinking είναι το ότι το να βγει το Wuthering Waves αφορεί και το Genshin, γιατί όταν θα υπάρχουν dead patches όπως τώρα, ο κόσμος θα γκρινιάζει. Ναι, πάει το δράμα. Και δεν θα ζητάει παράλληλα πράγματα από τους developers, όπου βλέπουμε γίνονται implement τώρα, χωρίς να υπάρχει λόγος. Και θα παίρνει μια ανάσα έτσι ώστε, τουλάχιστον θα ήθελα, hopium, έτσι ώστε να σκεφτεί κάποια πράγματα και να βγάζει καλύτερα το content χωρίς να έχει κάποιο pressure από το community. Τουλάχιστον για μένα αυτό θα αφαιρήσει όχι μόνο το να βγει το Wuthering, δεν θα αφαιρήσει μόνο το Wuthering και το community και το gacha genre in general. Θα αφαιρήσει και το Genshin, γιατί θα παίρνουν ανάσα και δεν θα ασχολείται ο κόσμος όλη την ώρα με το τι πάει λάθος. Αυτό. Τουλάχιστον στο δικό μου, in my head, τουλάχιστον βγάζει νόημα. Δεν ξέρω αν βγάζει και στους υπόλοιπους. Ναι. Όχι, ναι, δίκιο έχει. Ναι. Όχι, συμφωνούμε, πιστεύω, σε αυτό όλοι. Μάλιστα. Και that concludes our first Greek Gaming Podcast, πιστεύω. Ναι. Κάνω την καράφλα σου, βλάκα. Θες κι άλλο. Άμα θες κι άλλο, έλα από εδώ. Αμπάν. Βαλάκα, είναι το Περιστέρι μακριά. Ποιο Περιστέρι, μόνο είναι ασμένη. Έχει κολλήσει με το Περιστέρι αυτός. Το όλο κόνσεπτ είναι να γίνεται αυτή η εκπομπούλα τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Ευελπιστώ να υπάρχουν. Μια φορά την εβδομάδα τουλάχιστον. Φίλοι, είμαστε εδώ. Λοιπόν, guys, στο chat πείτε τώρα όλοι. Συμφωνούμε να γίνεται κάθε εβδομάδα. Τώρα όλοι σπαμάρετε. Όλοι τώρα. Άρχισα πώ να σπαμάρετε. Δεν βλέπω το chat, να ξέρεις. Είναι λίγοι όλοι. Αλλά άρχισα να σπαμάρετε. Μισό λεπτά εκεί, μισό λεπτά. Σε χάνω, Γιώργη, σε χάνω. Δεν σε βλέπω. Ένα, δύο, φουφού. Ναι, ναι. Δεν σε βλέπω. Ανάτους. Λοιπόν. Πάρτε με πίσω. Το κόνσεπτ είναι να το κάνουμε αυτό, να μαζευόμαστε μια φορά το μήνα, τουλάχιστον, ξαναλέω, τουλάχιστον, βλάκα, που δεν ακούς τι λέω. Και θα χαρούμε πάρα πολύ να υπάρχουν και άλλοι συμμετέχοντες, ούτως ώστε να έχουμε και άλλες απόψεις περί διαφόρων θεμάτων. Φυσικά, όσο μπείτε. Τι? Τι? Από creators μιλάμε, έτσι. Ναι, ό,τι ερωτήσεις έχετε, ό,τι θέλετε να συζητηθεί, mm-hmm. να το λέτε ή στον Ισάκη, στον Γιουκί, στον Άλεξ και σε μένα, δηλαδή, ό,τι θέλετε να συζητηθεί, feel free.
Δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, το ότι ντρέπουμε ή όχι. Mm-hmm. Ask. Αν θέλετε 50-50 να κερδίσετε, στείλω εισιτήριο στο μηχόγιο σας. Έχουμε αγωνιστή. Ναι, η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το πρώτο σου έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε και δεν κάνουμε τόσο focus σε δικές σας προτάσεις. Αλλά εντάξει, και πάλι κάτι συζητήσαμε από αυτά που μας είπατε, έτσι. Ήταν το first time. Τώρα που ξεπαρθενιαστήκαμε όλοι, easy club. Έτσι. Μας πήγα, σας άρεσε, δεν σας άρεσε. Νομολοκώ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Alex Noella Gaming και Yukarosin. Κάτω στο title και μετέπειτα κάτω στο YouTube υπάρχουν links και ιστορίες. Κάτω. Οκ. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Have fun. Take care. Bye. Bye everyone. Ευχαριστούμε. Τα ξαναλέμε. Bye.